ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σκορχοπημένο αγαπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, πάμε να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Δεν πιστεύω να σκιάζεται κανένας. Να πω ακριβώς αυτό που είχα πει την επομένη της κλοπής στο μικρόφωνο. Τα θυμάμαι. Μπορεί να μην θυμάμαι τι λέω το προηγούμενο λεπτό, αλλά κάποιες φλασιές τις τρώω. Θα πω λοιπόν αυτό ακριβώς που είχα πει την επομένη της σερπαντίνας και της φωτογραφίας του βγαλμένου μπουφάν, του κλεμμένου πρωταθλήματος. Όποιος νομίζει ότι δεν αντέχει, όποιος νομίζει ότι θέλει να τα παρατήσει, όποιος νομίζει ότι θέλει να γίνει ρήψασπης, να φυγομαχήσει, με γεια του, με χαρά του. Εμείς, όχι. Όποιος θεωρεί ότι δεν αντέχει, ότι λυγίζει, ότι κλονίζεται, ότι δεν έχει αποθέματα, με γεια του, με χαρά του. Να μας το πει, να το ξέρουμε. Ανθρώπινο είναι ρε παιδί μου, μπορεί να μην αντέχει. Μπορεί να θεωρεί ότι πάω ξημένη μόνο τίτλοι, μόνο χαρές, μόνο φιέστες, μόνο πρωταθλήματα. Οκ. Έχουμε να τον πληροφορήσουμε αυτόν που πιθανόν να το σκέφτεται αυτό, ότι δεν είναι έτσι. Και ότι αυτή η ομάδα γιγαντώθηκε μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Οι παλαιοί, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας κουνάνε το κεφάλι από χθες. Γιατί το έχουν ζήσει με άλλες μορφές. Μπορεί να μην ήταν η ΕΕΑ, η λεγόμενη ελεγχόμενη επιτροπή Αυγενάκη, η ελεγχόμενη επιτροπή άσχετων, η ελεγχόμενη επιτροπή απαράδεκτων, η ελεγχόμενη εντελοδόχη Αυγενάκη. Πείτε το όπως θέλετε, έχει πολλές βερσιών. Έχει πολλές βερσιών. Άνοιξαν λοιπόν από χθες οι ασκοί του Αιώλου. Αφού θέλουν έτσι, έτσι λοιπόν θα γίνει. Έτσι λοιπόν θα γίνει. Αφού επέλεξαν λοιπόν από αυτό το δρόμο να παίξουν με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, γιατί μάλλον για μία ακόμα φορά δεν μας έχουν μετρήσει σωστά, και δεν εννοώ πληθυσμιακά, δεν εννοώ έναν προς έναν ότι είμαστε τόσοι, εννοώ το DNA μας, την οτροπία μας, το σκεπτικό μας, το μέταλλό μας, το χαρακτήρα μας, τις αρχές μας, τις διαχρονικές αξίες μας, τις παραδόσεις μας, όλο αυτό που είμαστε, όλο αυτό που σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα, όλο αυτό που χαρακτηρίζει σαν τεράστια οικογένεια, σαν οργανισμό, τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Έχω να σας πω ότι από χθες αισθάνομαι ακόμα πιο περήφανος που και εγώ και τα παιδιά μου και όλη μου η οικογένεια είμαστε εκεί. Είμαστε ΠΑΟΚ, ζούμε για τα τέσσερα γράμματα. Είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, και μας καθορίζει πολλά πράγματα. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, καλώς. Όποιος δεν μπορεί, με γεια του, με χαρά του. Αυτά λοιπόν τα Ιουσουφάκια, αυτοί λοιπόν οι οσφιοκάμπτες, αυτές οι μαριονέτες, αυτοί λοιπόν οι αχυράνθρωποι που τους τοποθέτησε λίγες μέρες μόνο πριν ο λεγόμενος υφυπουργός, αυτός με το μαλλί Playmobil, αυτός που τον έβαλε πιόνι εκεί, ο Βαγγέλας. Αποφάσισαν λοιπόν, χωρίς να στοιχειοθετείται πουθενά αυτό το οποίο αποφάσισαν, να βγάλουν μια, μάλλον όχι απόφαση, να πούν ότι εμείς αυτό εισηγούμαστε. Είναι μια εισήγηση.
σκοπός τους ξεκάθαρος, ο σκοπός τους είναι εξόφθαλμος. Στη ζυγαριά που από τη μία πλευρά υπάρχει το βρώμικο, υπάρχουν τα στημένα, υπάρχουν οι καταδίκες, υπάρχουν οι υπόδικοι, υπάρχουν τα δικαστήρια, οι αγωγές, υπάρχουν οι ρασιστικοί χαρακτηρισμοί. Έπρεπε λοιπόν, και αφού ο ΠΑΟΚ πάντοτε είχε και έχει και θα έχει πάντα το ηθικό πλεονέκτημα, να βρούμε κάτι. Δεν γίνεται σε λίγες μέρες εκδικάζονται τα στημένα, οι συμμορίες. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει? Ας βρούμε λοιπόν να φτιάξουμε κάτι. Ας φτιάξουμε και μια επιτροπή. Ας βάλουμε αυτούς που θέλουμε. Ο ένας ούτε καν πήγε. Οι άλλοι όλο δική του. Τελείως. Το πανό λοιπόν τα είπε όλα. Απέναντι σε αυτό το μνημείο υποτέλειας, γιατί περί τέτοιου πρόκειται, μια απόφαση που το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί, να κάνουν αυτό το οποίο τι ήθελαν, δηλαδή να φύγει ο ΠΑΟΚ από τη μέση, αυτό ήθελαν. Διότι αποτελεί εφιάλτη στα όνειρά τους, έτσι όπως τα είχαν τόσα χρόνια τακτοποιημένα, τόσο δυνατός, δεν μπόρεσαν να χωνέψουν ότι βρέθηκε κάποιος τόσο δυνατός όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν μπόρεσαν να χωνέψουν ότι συσπυρώθηκε αυτός ο τεράστιος λαός και πήρε δύο συνεχόμενα ντάμπλ, και αυτά ήταν μόνο η αρχή. Όπως λοιπόν μετά από εκείνη τη βραδιά με την κλοπή, με τη σερπαντίνα, με το βγαλμένο μπουφάν και τη φωτογραφία, με τους δήθεν τρομοκρατημένους, με τους δήθεν τραυματισμένους, με τους θεατρίνους, όπως τότε βγήκαμε από αυτό πολύ πιο δυνατοί, επιστρέψαμε και σαρώσαμε τα πάντα, έτσι θα γίνει και τώρα. Αν υπήρχε έστω και ένας που ήταν σε μια ύπνωση, αν υπήρχε έστω και ένας ο οποίος είχε τελματώσει, ο οποίος ήταν χαλαρός, ο οποίος έλεγε εντάξει μωρέ, οκ. Νομίζω ότι από χθες δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην αντιλαμβάνεται τι πλεκτάνη στήθηκε. Τι ωραία ιστορία έφτιαξαν προκειμένου ο προβολέας να γυρίσει εδώ και όχι εκεί. Το ετοίμασαν αυτοί που πανηγύρισαν, που δεν ήταν πλέον εγκληματική οργάνωση. Όχι! Είμαστε συμμορία! Γιούπι! Τι χαρά! Τι υπέροχα! Που δεν είμαστε πλέον εγκληματική οργάνωση, αλλά είμαστε μια συμμορία. Γελάμε μαζί σας, να ξέρετε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το έχετε υπόψη σας. Το πάθος, η τρέλα, η πίστη σε αυτό που αγαπάμε και πιστεύουμε. Τώρα, στα πρακτικά, αυτή είναι μια εισήγηση από το κουκλοθέατρο, από μια απολύτως ελεγχόμενη επιτροπή. Βάλαν τα αδρίκελα, εντάξει, τους είπαν τι να κάνουν, προκειμένου τι, αφού είδαν ότι δεν μπορούν, η ομάδα από χθες, παρότι τόσο κακή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάλι είναι πρώτη. Λύσαξαν, δεν μπορούν, το καταλαβαίνετε, το βλέπετε, δεν είμαστε υπερβολικοί που το λέμε. Και θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που έχουν. Θεμητό, πάντα θεμητά, εδώ και πολλά χρόνια. Και αθέμητο, θα φτιάξουν ιστορίες. Θα μας χαρακτηρίσουν τουρκόσπορους, θα μας χαρακτηρίσουν Ρώσους, θα μας χαρακτηρίσουν υπανθρώπους, θα μιλήσουν για ποδοσφαιρικά περιτώματα, θα βγάλουν λύσα. Και βέβαια χθες, το άκρο νάουτο της ηρωνίας, ο ίδιος άνθρωπος που πήρε την απόφαση για αυτή την επιτροπή, ο ίδιος άνθρωπος που τη σύστησε, είναι και αυτός που βγήκε μετά και μας πουλούσε και πνεύμα. Ότι όχι και δεν πρέπει και αυτή η επιτροπή. Ο ίδιος δηλαδή, πραγματικά. Εκεί κι αν είναι, ας πούμε, το ειρωνικό της υπόθεσης. Πόσο παίζεις με τα νεύρα μας. Πόσο πολύ βαθιά σε έχουν χώσει μέσα σε αυτό που κάνεις.
Να το φτιάξεις πρώτα εσύ, να το στήσεις όλο αυτό και μετά να βγαίνεις και να μας λες ότι όχι, δεν έπρεπε και τι απόβαση είναι αυτή και δεν, όχι βεβαίως, δεν είναι απαράδεκτο. Μας δουλεύετε ρε. Μας δουλεύετε. Εσύ λοιπόν που είσαι υπάλληλος του Μαρινάκη, εσύ λοιπόν που έφτιαξε αυτή την επιτροπή, να ξέρεις ότι άνοιξες τους ασκούς του Αιώλου. Ήδη ο ΑΣ αποφάσισε να αποσύρει όλες τις ομάδες από όλα τα σπορ, άνδρες και γυναίκες. Ήδη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επιτέλους, πόσες μέρες φωνάζουμε και λέμε. Πού είστε ρε παιδιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι υπάρχει, η λέξη πόλεμος δεν μου αρέσει, αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι πλέον. Πόλεμος απέναντι σε όλο αυτό που στήσανε. Για να βυθίσουν τον ΠΑΟΚ πού, να τον ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν παλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ζαχοράκης παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Καιρός ήταν, Θόδωρε, από σένα είσαι ένας από αυτούς που περιμέναμε μπροστά. Περιμένουμε και από άλλους. Ο Κουκοδήμος έβγαλε μία ανακοίνωση πολύ σκληρή κατά του κόμματός του και έρχονται κι άλλοι, έπονται κι άλλοι. Όσοι λοιπόν νόμισαν ότι μπορούν να παίξουν με την ιστορία, με τις αρχές, με τις ζωές των ανθρώπων, πλανώνται πλάνη νυχτράν. Εμείς εδώ από την εκπομπή δεν πρόκειται ποτέ και καμία φορά να προτρέψουμε άνθρωπο να προβεί σε βίαιες ενέργειες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όμως, άλλο δροβία, άλλο σηκώνομαι από την καρέκλα και τον καναπέ και αντιδρώ για αυτά που γίνονται. Ήδη έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ έγινε μηχανοκίνητη πορεία χαμός. Έπονται πολλά. Πάτησαν το κουμπί. Άνοιξαν, θα το ξαναπώ, η ασκή του Αιώλου από χθες. Αυτή η ομάδα, αυτός ο λαός, εμείς οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, ανεχτήκαμε πάρα πολλά. Περάσαμε από πάρα πολλά βάσανα, από πάρα πολλές συμπληγάδες, για να φτιάξουμε αυτό το χαρακτήρα. Περάσαμε από πολλές δυσκολίες, από ξεριζωμούς, από αδικίες, από θανάτους, από περιθωριοποίηση, από υποτίμηση, από προσβολές. Περάσαμε από όλα αυτά. Όμως, πιο αδύναμοι δεν γίναμε. Γίναμε πιο δυνατοί. Γίναμε αυτό που είμαστε σήμερα. Ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Είμαστε λοιπόν το μέταλλο που το χτυπάς και γίνεται πιο σίδερο. Γίνεται πιο δυνατό. Ευχαριστούμε όλους αυτούς οι οποίοι έριξαν νεράκι σε αυτό το μήλο, έσκυψαν τη μεσούλα τους και από χθες πανηγυρίζουν για κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει φυσικά, γιατί και στο πρακτικό μέλος, μετά από τις μαριονέτες και το κουκλοθέατρο, θα πάει στην πειθαρχική τη Super League και τη ΕΠΟ και δεν πρόκειται, αφού δεν στοιχειοθετείται πουθενά καμία πολυδιοκτησία, θα καταρρεύσει όλο αυτό. Αυτή η εισήγηση που είναι εμετός, που είναι πραγματικά μνημείο υποτέλειας, μνημείο δουλείας στο μεγάλο αφεντικό που αποφάσισε ότι πρέπει να απαλλαγούμε. Δεν γίνεται αυτή να είναι ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να τους βγάλουμε από τη μέση. Θα βρούμε έναν τρόπο, δεν μπορούμε. Και δεν μπορούν πέρσι να έρχονται και να μας λένε ότι πήραμε ένα double πεντακάθαρα. Δεν γίνεται να μπορούν να υπάρχουν αυτοί. Και επειδή έρχονται πάρα πολλά από την πλευρά τους, εις βάρος τους, τι έπρεπε να κάνουμε, να βρούμε κάτι εκεί να πούμε, κάπως πρέπει να γυρίσει ο προβολέας επάνω, να ασχολούνται όλοι με αυτό. Και όχι με τη δίκη για τα στημένα, όχι με τα κακουργήματα, όχι με τους τζίλους, όχι με τους ξυλουδαρμούς, όχι με τις απειλές, όχι με τις ρατσιστικές εκφράσεις, όχι με τις νόβες και τα χαρτζιλίκια από εδώ και από εκεί.
Και έτσι απλά δεν καταλαβαίνουν ότι μας κάνουν πιο δυνατούς. Μάλλον όχι, θα το ξαναπώ. Δεν το καταλαβαίνω ότι έτσι πραγματικά φτιάχνουμε χαρακτήρα ακόμα πιο τσιμεντένιο. Δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζω πραγματικά τι, ότι θα φοβηθούμε, ότι θα λυγίσουμε, τι, ότι θα σκιαχτούμε, ότι θα μελαγχολήσουμε, ότι θα κλειστούμε στο καβούκι μας, ότι θα βάλουμε τα κλάματα. Αυτό πιστεύουν. Πραγματικά τώρα δεν υπάρχει εκεί μέσα ένας πιο πονηρός. Δεν το καταλαβαίνουν. Ότι εμείς έτσι φτιαχτήκαμε. Ότι αυτή η ομάδα εκεί έχει τα θεμέλια της. Σε αυτό που κάνουν τώρα για μία ακόμα φορά. Σκανδαλωδώς. Έτσι. Ανησυχούσαν κάποιοι τα τελευταία χρόνια. Μήπως με τους τίτλους, μήπως με τα πρωταθλήματα αλλάξει το DNA μας. Τι αλλάξει βρε το DNA. Να το DNA μας. Να το τώρα θα βγει. Τώρα θα βγει μπροστά. Τώρα θα βγει. Εγώ έτσι σκέφτομαι, παιδιά. Εγώ ως Κωστής. Αν εσείς σκέφτεστε κάπως αλλιώς, είναι δικαίωμά σας. Ούτε εγώ θα σας πω πώς να νιώσετε ή πώς να αντιμετωπίσετε όλο αυτό που προέκυψε. Δεν έχω το δικαίωμα, ούτε θεωρώ ότι είμαι πιο σημαντικός ή πιο ξύπνιος ή πιο ευφυής ή πιο έτοιμος από εσάς. Όχι. Το ξέρετε, όσοι με ξέρετε χρόνια. Έτσι, έτσι ακριβώς. Όπως σκέφτομαι, έτσι και τα λέω. Κανένα φίλτρο, καμιά γραμμή, καμία υπόδειξη, καμία. Περιμένουμε σύσσωμοι. Όλοι αυτοί που πήραν ψήφο από τον Μπαοκτσή, από το Θεσσαλονικιό, από το Μακεδόνα, από το Βορειοελλαδίτη, όλοι αυτοί να σκεφτούν πρώτα-πρώτα αν έχουν τη συνείδησή τους, να σκεφτούν πρώτα-πρώτα τις αρχές τους, αν έχουν, το ξαναλέω, να ξεχάσουν τη θέση, να ξεχάσουν την καρέκλα, να ξεχάσουν τον τίτλο, να ξεχάσουν το αραλίκι και τα βολέματα και να βγουν έξω από αυτό. Να βγουν έξω από αυτό. Ήδη η αρχή έγινε. Και τώρα ο Κούλης πρέπει να πάρει απόφαση. Θα στηρίξει αυτό, αυτό το ανουσιούργημα, αυτό το θέατρο, αυτό το κουκλοθέατρο, είναι έτοιμος γι' αυτό. Είσαι έτοιμος, αν είσαι έτοιμος, οκ, να μας το πεις. Γιατί εμείς είμαστε. Και ξαναλέω, ούτε για σπασίματα, ούτε για βία πράγματα. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να νιώσεις το πετσί σου πώς αντιδρά κάποιος που νιώθει ότι για μία ακόμα φορά μέσα στις δεκαετίες προσπαθούν να τον θέσουν στο περιθώριο, προσπαθούν να τον ξαναμετατρέψουν σε κομπάρσο επειδή τόλμησε να σηκώσει κεφάλι, να γίνει ισχυρός, να διεκδικήσει, να κατακτήσει, να ονειρευτεί, αν νομίζεις ότι θα μείνει άπραγος αυτός ο κόσμος που δεν νοιάζεται και δεν υπολογίζει ούτε κόμμα, ούτε χρώμα, ούτε πολιτικές, ούτε τίποτα. Πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ στη ζωή του. Έτσι μεγάλωσε, έτσι νιώθει. Αν λοιπόν νιώθεις τόσο δυνατός πραγματικά να τα βάλεις με εκατομμύρια ανθρώπους, δείξ' το μας, μεγάλε. Να σε δούμε. Δείξ' το. Σε περιμένουμε στην Αγκρότικα για να σε χειροκροτήσουμε για τις αποφάσεις σου. Σε περιμένουμε να σε υποδεχτούμε, διότι είσαι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Βεβαίως. Μέχρι τότε περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις σου. Και θα το ξαναπώ, επειδή είμαστε μια φιλόξενη πόλη. 30 νομίζω του μηνός. Αν δεν κάνω λάθος, 30-31. Είναι τα εγγένεια της Αγκρότικα λοιπόν. Έλα. Έλα και παίξε με τις ζωές των ανθρώπων. Γιατί δεν μπορεί να είσαι στην κοσμάρα σου. Εσύ τον έχεις βάλει αυτόν εκεί. Εσύ τον συντηρείς. Εσύ τον διατηρείς. Εσύ τον ανέχεσαι. Εσύ λοιπόν είσαι υπόλογος. Γιατί και εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα, μπάστορα. Είσαι πρωθυπουργός όχι της Αθήνας, όχι του Πειραιά, όχι του νομού Αττικής, είσαι όλων των Ελλήνων. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε.
όσο για τους κακομύριδες που έσπευσαν χθες να πανηγυρίσουν, απλά γελάμε, τους λυπόμαστε κιόλας. Τους λυπόμαστε, το λέω ξεκάθαρα. Εγώ αυτό έχω να πω. Έτσι νιώθω. Όποιος θέλει, συμφωνεί. Τώρα, για το μάτς, τι να πούμε ρε παιδιά. Να. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που η απόφαση βγήκε 6 και 5. Σας ρωτώ, πιστεύετε ότι είναι τυχαίο? Ναι, η ομάδα χθες ήτανε πραγματικά, πραγματικά τόσο κακή. Και φυσικά υπήρξαν σφυρίγματα στο τέλος. Θα μου πεις, αν ήσουν να σφύριζες, εγώ δεν θα σφύριζα. Εντάξει. Όμως καταλαβαίνω και αυτούς οι οποίοι βλέπουν την ομάδα να παίζει έτσι, θέλουν τώρα από την ομάδα να βγάλει χαρακτήρα. Όμως ρε παιδιά, και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Εσείς τι λέτε, δεν κατάλαβαν οι παίκτες, ή δεν το πληροφορήθηκαν τι είχε γίνει, ή δεν το έμαθαν στο ημίχρονο, ή δεν κατάλαβα που ο κόσμος φώναζε να καεί, να καεί τον μπιμπιπ, η Βουλή, η Αθήνα κτλ. Δεν κατάλαβαν τι έγινε. Και παρουσίασαν αυτήν την εικόνα. Φίλε Φερέιρα, άκουσε τι έχουμε να σου πούμε. Όπως είπαμε τα καλά, όπως επενέσαμε όταν έπρεπε, θα μάθεις λοιπόν όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή τους όλοι, όπως πηγαίνεις και χτυπάς το τύμπανο το αόρατο και χαίρεσαι μαζί τους, θα μάθεις λοιπόν να ακούς και την αποδοκιμασία. Και δεν θα τσαντίζεσαι και δεν θα αντιδράς νευρικά όταν ο κόσμος θα αρνείται να χειροκροτήσει. Δεν ήθελε να χειροκροτήσει χθες ο κόσμος, ρε φίλε. Δεν ήθελε, γιατί βλέπει την ομάδα να παίζει έτσι. Είπαμε, ναι, συνυπολογίζουμε όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, βεβαίως. Αλλά μπες και παίξε την μπάλα σου. Δεν γίνεται να είμαστε έτσι κλεισμένοι πίσω. Ο δικός μας Βόλος, έτσι. Πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί τώρα να βγουν? Ματώσαμε χθες. Έλεγε χθες το πρωί ο Κωστάκης. Τι έλεγα? Τα μάτια μας 14, το μαχαίρι στο στόμα. Καλά ρε Κωστή, τι είναι αυτά που λες? Μου είπε άνθρωπος με το που κατέβηκα από κάτω, μπροστά στη Eurobank. Ρε Κωστή, τι είναι αυτά λέει? Θα μπούμε μέσα να ρίξουμε 5 γκολ. Άσε με άνθρωπέ μου, του λέω, άσε με, γιατί εγώ αυτά τα μάτς φοβάμαι. Έλα ρε Κωστή, λέει, νομίζω σε βρίσκω υπερβολικό. Με περίμενε σήμερα από κάτω για να μου πει, ξέρεις κάτι? Τι να ξέρω ρε φίλε, τι να ξέρω? Τι να ξέρω? Όταν δεν ασχολούμαστε καθόλου με το μάτς και ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, γιατί και αυτός είναι ο στόχος τους. Να αποπροσανατολιστεί η ομάδα, να χάσει τη συγκέντρωσή της. Τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Ναι, οι παίκτες έχουν γύρω-γύρω αυτιά και μάτια και βλέπουν και ακούν και τους πληροφορούν τι γίνεται και καταλαβαίνουν. Θα έπρεπε όλο αυτό να τους κάνει πιο δυνατούς. Ο Μίτσης το 10 νομίζω χθες τελείωσε. Τον κατάλαβε και ο ίδιος. Μια, δυο, τρεις. Δεν είναι αυτή η θέση του ανθρώπου. Άστον, δώσ' του χώρου. Χάνουμε ένα εργαλείο στο κέντρο. Ο Μαουρίσιο δεν γύρισε ποτέ πίσω και δεν ξέρω αν ποτέ θα γυρίσει. Και δεν νομίζω να μείνει κιόλας. Μην αποενεργοποιείς ένα εργαλείο όπως είναι ο Μίσιτς στο χώρο του κέντρου. Έχεις δεκάρια. 10 είναι ο Πέλκας, 10 είναι ο Μπίσεσβαρ. Ο Λιμιός έτρεξε μέχρι που έσκασε χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Σας είπα, καταλαβαίνω αυτόν ο οποίος θα αποδοκιμάσει. Ας μην ξεχνάμε τι έκανε αυτή η ομάδα. Παράκληση είναι αυτό. Ποτέ δεν θα πω στον κόσμο εγώ. Ποιος είμαι εγώ που θα πω μη σφυρίζεις, μην αποδοκιμάζεις. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ σέβομαι το πώς νιώθει ο άλλος. Λέω τι θα έκανα εγώ. Δεν ξεχνάω. Και έχω πει, κρατήστε, κρατήστε κάτι από την αγάπη σας ή από τα καλά λόγια ή από την τρέλα στις μεγάλες στιγμές. Στο αίτητο πρωτάθλημα, στην ξέφρενη πορεία, στα 50 τόσα μάτς χωρίς ήττα, στα 2 ντάμπλ, κρατήστε κάτι για τη δύσκολη στιγμή. Χθες ήταν μια τέτοια στιγμή. Κάποιοι ένιωσαν ότι πρέπει να σφυρίξουν, να συνέλθουν οι παίκτες. Βεβαίως. Είναι δικαίωμα του οπαδού. Λυπάμαι κύριε Φερέιρα, αν νομίζεις ότι πάντα θα ακούς χειροκρότημα. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε Αγγλία. Δεν είμαστε Γερμανία. Εφόσον είσαι μέσα σε αυτή την οικογένεια, εδώ άλλοι κι άλλοι που διέπρεψαν και έκαναν τρομερά πράγματα, άκουσαν το σφύριγμα και την αποδοκιμασία. Είναι και αυτό μέσα. Θα πρέπει,
Θα πρέπει να το καταλάβεις, θα πρέπει να το κατανοήσεις. Τι θέλει ο κόσμος, θέλει εκείνη τη στιγμή, νιώθει ότι πρέπει να σφυρίξει, βεβαίως. Κάνε έτσι, πες συγγνώμη για την κακή εμφάνιση, είμαστε όμως πρώτοι, βεβαίως. Επίσης, άλλο ένα δείγμα, το πόσο έχει μεγαλώσει η ομάδα. Το πόσο έχουμε απαιτήσεις από αυτή την ομάδα. Το πόσο ψηλά έχει βάλει η ίδια η ομάδα τον πήχη. Να είμαστε πρώτοι. Με τον Ολυμπιακό από κάτω, χωρίς να έχουμε ευνοηθεί πουθενά, με τον Ολυμπιακό να έχει ο Γαύρος πάρει όλα τα σφυρίγματα, 4 μη δοσμένα πέναλτι, με Τρίπολη, με Όφη, με Παναθηναϊκό, 2 με τον Παναθηναϊκό και άλλο ένα με τον Όφη στην Κρήτη. 4-5 μη δοσμένα πέναλτι. Θα έπρεπε να είμαστε μπροστά και 4 και 5 και 6 βαθμούς. Δεν είμαστε. Βεβαίως. Υπάρχει ανησυχία. Θεωρώ επίσης λάθος να λέμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Είμαστε πρώτοι, όλα καλά. Και αυτό δεν είναι σωστό. Όπως θεωρώ ότι η αποδοκιμασία δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Άλλο τόσο λάθος είναι το λιβάνισμα και παιδιά, όλα τα τι θέλετε. Πρώτοι είμαστε. Δεν έγινε και κάτι. Όχι. Ανησυχούμε για το πρόσωπο της ομάδας. Και αν συνεχίσουμε έτσι, γιατί έρχονται δύσκολα μάτς, τότε θα γίνουν και τα στραβοπατήματα. Αλλά σεβασμός στον κόσμο. Σεβασμός. Είναι ο ίδιο κόσμος που σε αποθεώνει όταν πήγες έκανες χέρια, όταν πήγες έκανες τύμπανο. Θα ξέρεις, ο ίδιος κόσμος που ζει και αναπνέει και ήταν εδώ πριν από σένα, θα είναι και μετά από σένα, έχει δικαίωμα και να δείξει και τη δυσαρέσκεια. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Άρα μην δείχνεις εκνευρισμό. Πας για να χειροκροτήσεις, βλέπεις ότι δεν θέλουν. Έγινε. Σκύψε το κεφάλι, κάνε μια υπόκληση στον κόσμο που είναι εκεί. Και έχει να δώσει μάχες τώρα και μετά φύγε. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η δική μου άποψη. Μέσα σε όλα λοιπόν, ο αγαπημένος Γαύρος, ο Ολυμπιακός, βγάζει ανακοίνωση και κόπτεται και για μας, για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Ιβάν κυλιδώνει την ιστορία του ΠΑΟΚ. Σωπάτε ρε παιδιά, μας συγκινήσατε, ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για μας. Αυτός είναι ο εφιάλτης σας. Ο Ιβάν όχι κυλιδώνει την ιστορία, ο Ιβάν άλλαξε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν πλήρωσε τα χρέη, δεν μπήκε ποτέ σε λαμογές. Ο Ιβάν μας έκανε περήφανους, μας έδωσε όραμα. Γιγάντωσε τον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν θα φτιάξει τη νέα τούμπα. Ο Ιβάν θα μας πάει στο Champions League. Ο Ιβάν είναι ο εφιάλτης σας. Αυτό θέλετε, θέλετε να πάω κομπάρσο, ε! Να μας στέλνετε πάλι κανένα τυχάρπαστο, κανένα ανδρίκελο να κάνει τον πρόεδρο, να μας ελέγχετε. Να μας έχετε με τη σιδερένια μπάλα στο πόδι. Αυτός λοιπόν θα είναι εδώ. Αυτός και τα παιδιά του. Πολύ μας συγκινήσατε, ρε παιδιά, που ενδιαφέρεστε για την ιστορία μας και ποιος την κυλιδώνει. Αυτός λοιπόν τη γράφει την ιστορία. Και η ιστορία που γράφει σας έχει εσάς από κάτω. Αυτό δεν ανέχεστε. Αυτό δεν μπορείτε να αντέξετε με τίποτα. Αυτά τα πα. Σε θύμαρα ρε παιδιά. Μερικές φορές δεν μπορώ να περιμένω να έρθω να τα πω. Ξυπνάω από τα χαράματα και τα σκέφτομαι στον ύπνο μου. Έτσι σας το λέω ειλικρινά. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, πάμε, πάμε με φρόνημα, με πίστη, με τρέλα. Ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσετε, να πείτε αυτό που θέλετε, να το βγάλετε μέσα. Δεν είπα χορηγούς καθόλου, καθόλου. Τους ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τους πω. Είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια και θα είναι. Αυτά, ζουμου σου λέμε εμείς. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Έτσι. Κάντε μας πιο δυνατούς. Συσπυρώστε μας κι άλλο. Κάντε μας μια γροθιά. Έτσι πάρτε τέτοιες αποφάσεις. Τέτοιες αποφάσεις. Όσο για αυτούς οι οποίοι είναι... Οι οποίοι είναι πιο... Πώς να το πω ρε παιδί μου. Είναι λιγότερο δυνατοί. Και μπορεί κάπου χθες να... Μη φοβάστε τίποτα. Μη φοβάστε τίποτα. Είναι τόσο δυνατός ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών όταν είναι συσπυρωμένος. Είναι τόσο τσιμέντο, τόσο μπετόν αρμέ ο λαός, ο πρόεδρος, όλη η οικογένεια. Μη φοβάστε κανέναν. Και αυτό είναι μέσα στο τέχνασμά τους. Είναι και αυτό μέσα στην τακτική τους. Να σε κάνουν να χάσεις την ισορροπία σου.
Να αρχίσει να φυσιευτεί. Τι έγινε, ρε Κωστή? Χθες είχα καμιά. Να σου πω τώρα. 200 μηνύματα. Τι έγινε, Κωστή? Τι να γίνει? Τι να γίνει? Τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα. Είμαστε ο ΠΑΟΚ. Είμαστε δυνατοί και είμαστε εδώ. Πιο συσπηρωμένοι, πιο ενωμένοι, πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Αυτά μας φτιάχνουν. Αυτά. Αυτά. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Το πάθος, η τρέλα, η πίστη, η ενέργεια, η μαχητικότητα και η πίστη στα 4 γράμματα. Εγώ αυτά έχω να πω. Περιμένουμε και από άλλους μετά από το Ζαγοράκι. Ένας-ένας. Περιμένουμε. Πλέον δεν γίνεται. Και φίλος με τον ΠΑΟ και φίλος με τον κόσμο, και αγκαλίτσες και, και χαιρετούρες στις λαϊκές, και στις καφετέρειες. Στα Λαδάδικα, στην Αντιγονιδόν, στην Αριστοτέλου, στην Καλαμαριά, στην Κρίνη, στο κόσμο, χαιρετούρες με τον Κοσμάκο και καρτούλες και ψηφοδέλτια και μετά γεια σας. Είμαι αυτούς ή με εμάς. Λυπούμαστε, παιδιά. Έρχεται μια τέτοια στιγμή. Δεν γίνεται να είσαι. Δεν γίνεται, φίλε. Και ήδη κάποιοι ξεκίνησαν. Είναι ίσως ένας πρώτος μοχλός πίεσης για αυτόν που είναι στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτόν που ο κόσμος τον ψήφισε για να είναι πρωθυπουργός. Πιθανόν να νομίζω ότι εντάξει μωρά, τώρα θα φωνάξουν εκεί. Οκ, και κάνε ό,τι νομίζεις, Βαγγέλα. Αν λοιπόν θέλει να αφήσει πεδίο, να μας πει ότι ξέρετε κάτι, αυτός είναι ο πρωθυπουργός, αυτός κάνει κουμάντο, εγώ ρε παιδιά δεν ασχολούμαι, να μας το πει. Να το ξέρουμε και αυτό, άσε που το έχουμε καταλάβει, αλλά πάμε σε διάλειμμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρόκαστρο, Ιχθυοπολείο, Νικολαίδης Αχορπλαστείο, Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163 και Τσαντεκίδης αυτοκίνητα απέναντι από τα Τζάμπο στο Ωραιόκαστρο. Λιτά σας τα λέω σήμερα. Αχ, τα πάρε παιδιά και τα βγάλα από μέσα μου. Περιμένω να τα βγάλετε και εσείς από μέσα σας. Τα σωθικά σας, την ψυχή σας, ό,τι έχετε να πείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμπου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έχουμε ήδη 5 λαμπιόνια που να βοσβήνουν. Πληροφορούμε λοιπόν αυτούς που δεν άκουσαν στο πρώτο μισάωρο ότι αυτά μας θρέφουν. Να ξέρετε, τον ΠΑΟΚ αυτά τον θρέφουν τόσα χρόνια. Αυτά τον θηριεύουν. Αυτά τον κάνουν πιο δυνατό. Πάμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ούτε κληρώσεις έχω σήμερα, ούτε τίποτα. Θα προλάβουμε να μιλήσουμε με όλους. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Κωστάκι μου, αγόρι μου, νέος ήμουνα και γέρασα. Μεγαλύτερη βρωμιά από αυτή που πάει να γίνει τώρα δεν έχει ξαναγίνει, ούτε με την ταινία δεν ήταν τίποτα. Αυτοί που σκάβουν το λάκκο του αλωνού οι ίδιοι θα πέσουν μέσα. Εκείνο ακριβώς το οποίο έχουν σχεδιάσει από το Σεπτέμβριο, κέρδιζαν παιχνίδια με μπέναλτι και φωνάζανε συνεχώς. Φυσικά. Ήρθανε τώρα και καταστάλαξανε και πώς θα έρθουν μέσα στην Τούμπα. Σκοπός τους είναι να γίνουν και πονόψυχοι, ναι, από υποβιβασμό, να μας αφαιρέσουν βαθμούς για να μπορέσουν να κατέβουν μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Ακριβώς. Αυτό να το θυμάσαι. Ακριβώς, καλά που ακριβώς σου λέει ο συντριβανίσιος. Όχι, όχι, ισχύει αυτό. Είναι δηλαδή τόσο βρώμικοι και επιστήμονες. Είναι ας μου να ολοκληρώσω, μη με διακόψεις, σε παρακαλώ, τελειώνω. Λίγα θα πω. Πολύ λίγα για αυτούς. Λοιπόν, ο σκοπός τους είναι αυτός. Έχουν επηρεάσει ήδη την ομάδα. 6 ώρα το παιχνίδι, 6 και 5 βγήκε η απόφαση, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Πώς να προσφέρει αυτή η ομάδα και πώς να μην επηρεαστεί και ο κόσμος. Μεταφέρθηκε και στον κόσμο. Παιδιά, όσοι θα αγωνιστείτε στη θέση μας, μεθαύριο την Πέμπτη που θα κατέβουν να γενιάσουν και θα κάνουν με την αγρότικα. Όχι επεισόδια, όχι εις βάρος της αγαπημένης μας ομάδος, για το ότι έκτισε ο κύριος Γιάννης Σαββίδης. Προσέξτε, όλα ομαλά και όμορφα να τους ρίξουμε μέσα στο λάκκο που μας κάψανε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παύλε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας.
Ναι, όσο έλα, πιο σύντομα έλα, μιλήστε, έλα. Σήμερα εγώ τα είπα, δεν θα μιλάω σχεδόν καθόλου. Να σας ακούσουμε. Έλα Γιώργο μου, έλα. Έλα Κώστα μου, καλημέρα. Καταρχήν δεν θέλουμε την επιστολή και την ανακοίνωση του κυρίου Θόδωρου Ζαγοράκη και κανενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων. Είναι αργά. Είναι πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Την παρούφα που έχει κάνει η κύριε Αβγενάκη βάζοντας τους Πειραιώτες στην Επιτροπή την τελευταία στιγμή ακολουθώντας τη διαταγή κάποιανού κυρίου, δεν αναφέρω ονόματα, ποιος σε είπε είναι γνωστό, βγαίνοντας η ανακοίνωση τη Δευτέρα που ανακοινώσεις από ό,τι έμαθα χθες μέχρι τις 1.20 άντεξα στη δίκη, η Επιτροπή τη βγάζει την Πέμπτη, περιμένοντας να γίνουν γεγονότα, και μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟΚ που δεν έκανε τίποτε και στην πορεία προς τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε τίποτε, δείχνοντας πόσο κύριοι είμαστε, καλώντας πριν τον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ τον κύριο Καραπαπά, το λέω κύριο με μικρό κάπα, και τους υπόλοιπους που δεν κάνατε τίποτε για τα συμβάντα στον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ που έκλεισε η θύρα να μην μπορέσουν και κατεβήκανε. Εάν γινόταν αυτό στην Τούμπα θα μας είχατε καθαρίσει. Και σου είπαν χθες στη δίκη της Δευτέρας, η κριτική είναι παλικάρια, είναι άντρες. Καμία ανακοίνωση από εσάς κύριε Αβγενάκη. Την παρούφα που κάνατε, τη φυσάτε και δεν κρυώνατε. Αυτά Κώστα μας. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Γεια σου φιλάρετε. Σε ακούω. Λοιπόν, καταρχάς, δεν είναι καθόλου αργά πιστεύω. Δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν μαρινάκι την νησί Ελλάδα. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν ανέχονται τον μπερλουσκονισμό είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίσουν τη θέση τους. Φυσικά. Μόνο 5 βουλευτές θέλουμε για να τρανταχτεί ολόκληρο το σύστημα. Αν καταλάβουν λοιπόν ότι δεν είναι θέμα... Εξήγησε το αυτό, αυτό που λες, συγγνώμη που σε διώ... Εξήγησε το, ναι. Τι εννοείς, μόνο 5. Αν πούν 5. Η πλειοψηφία εξαρτάται από 5. Ακριβώς. Αν λοιπόν 5 πούν εμείς αυτό που, πάνε, που κάνατε δεν το ανεχόμαστε, για να δούμε ακριβώς. Μετά πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Σαν το Ζαγοράκι. Ακριβώς. Για να δούμε. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι αυτοί που έρχονται εδώ και πίνουν καφέ μόνο, αλλά και οι άλλοι, γιατί είναι ένα σύστημα που έχει να κάνει ο Μπερλουσκόνη πληροφοριακά. Βγήκε πρωθυπουργός και μετά βγήκανε όλα τα υπόλοιπα που βγήκανε και το σουτάρανε. Εδώ έχουν βγει πριν ο άλλος το παίζει πρωθυπουργός της χώρας. Και για να σιγουρευτούμε γι' αυτό ως προς το πόσο κυριολεκτικά είναι όλα μεθοδευμένα, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι ψέματα από το, από το πιο ξεκάθαρο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Συντριπτική πλειοψηφία λέει 4-1, ενώ ήταν 3-2. Ναι, ναι. Και ο ένας τράπηκε ο άνθρωπος, δεν πήγε καν. Το 3-2 στη φαρσοκομωδία. Είναι τραγικό, γιατί το 3-2 έγινε με έναν εισηγητή που είπε ναι και με έναν εισηγητή που είπε όχι, τον οποίο έβαλε Αβγενάκης. Αλλά αυτά είναι που δεν θέλουν να ακουστούν και την ξεκάθαρη εικόνα. Και αυτό που είπε προηγουμένως, ότι όντως κάθε Πέμπτη γίνεται συνεδρίαση και την κάνανε Δευτέρα εντελώς τυχαία. Ναι, ναι. Βγάλανε και... την απόφαση εντελώς τυχαία στην την ώρα, του, με το που ξεκινούσε το μάτς. Ακριβώς. Έτσι. Είναι τόσο πολύ μεθοδευμένο που θέλει η χαρά να κρυφτεί και δεν την αφήνουν. Ναι, ναι, ναι. Να κρυφτεί. Αυτά λοιπόν όλα και άλλα πολλά τα οποία ξεκαθαρίζουν την εικόνα και βλέπεις ότι όλο αυτό δεν ανέχεται όποιος είναι με το κεφάλι του επάνω ψηλά, θα πρέπει οι βουλευτές να αλλάξουν ρότα και όπως είπες πριν δεν υπάρχει μέση λύση, ή ναι ή ναι ή όχι, ας διαλέξουν από ποια μεριά θα πάνε,
Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ναι, τα είπα εγώ παιδιά. Καλημέρα, στην αρχή. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνεις από την Ξάνθη? Α, καλώς το δικηγόρο. Έλα, έλα Θανάση, έλα, λοιπόν, έλα φίλε μου. Η γνωμοδότηση της ΕΕΑ όχι απλώς φαίνεται για κακοδικία και να κάνει να γελάει ακόμη και η πρωτοετής της νομικής. Ναι. Φαίνεται πόσο μεθαδευμένο είναι όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και ότι ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αβγενάκης είναι βαρύδια, θα γίνουν μάλλον βαρύδια για τον κύριο Μητσοτάκη. Ήδη έχουν γίνει, ήδη έχουν γίνει. Εδώ και καιρό, ήδη. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε όμως κάτι Κωστή, ότι όλο αυτός ο πόλεμος που έχει στο πρόσωπο του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη είναι για ποιο λόγο? Για το ποιο θα ελέγχει την ΕΠΟ και την ΚΕΔ για την επόμενη μέρα, γιατί δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα ότι τους έχει φύγει η ΕΠΟ. Γιατί για να σταπώξω από τα δόντια, η ΕΠΟ είναι σαν την καλύτερη γκόμενα, δεν τη μοιράζεσαι ποτέ με κανέναν. Ναι. Εμείς... Ναι. Μήπως θυμάστε τι έχει γίνει με την ΑΕΚ που έπαιζε ξύλο με την ΕΠΣ Φθιώτιδας? Πώς δεν θυμάμαι, αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται ήδη πάλι. Εμείς με αυτή την ΕΠΟ μας έκλεψαν ένα πεντακάθαρο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό έχω να πω σε αυτού που σκούζουν. Η δικιά σας ΕΠΟ και η δικιά σας ΕΠΟ. Δεν μας δόθηκε τίποτα. Απλά για πρώτη φορά ο Αλαφούζος το είπε, ο εχθρός. Στα τελευταία 30 χρόνια λέει έχουμε τις καλύτερες διαιτησίες ρε παιδιά. Τι φωνάζετε, έχουμε ΒΑΡ, έχουμε ξένους. Έλα που δεν σταυρώνουν νίκη με ξένους οι άλλοι. Κατάλαβες, εκείνο το θέμα φίλε. Έπρεπε να έχουμε τους τα γιουζουφάκια. Κωστή μου, ξέρεις τι γίνεται? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γνωρίζουν ήδη ότι αυτή η απόφαση, αυτή μάλλον η γνωμοδότηση θα καταπέσει. Μα είτε πρόκειται στο διαιτητικό δικαστήριο, είτε αν φυσικά θα χρειαστεί να πάμε στο... Απλά όλο στο γίνεται χάρι. Θανάση μου για την αναμπουμπούλα, γιατί για να μείνει κοιλίδα. Αν πάρουμε πρωτάθλημα να πούνε είδατε, το πήρατε. Αν το πάρουν αυτοί, είδατε, παρότι ήταν τακτοποιημένα όλα, το πήραμε. Δηλαδή όλα γίνονται για τις εντυπώσεις. Κατάλαβες. Όλα. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα πάει στο ΚΑΣ στην Ευρώπη, η UEFA είναι ξεκάθαρη, θα πάρει την απόφαση για το πιο δυνατό και θα πει στον κύριο Σαββίδη, κύριε Σαββίδη πρέπει να διαλέξετε ομάδα. Μα από τη στιγμή που δεν εμπλέκεται πουθενά ούτε ο Σαββίδης. Μα πουθενά ρε παιδιά, το έχουμε πει χίλιες φορές. Αν ήθελε ο Σαββίδης να πάρει την Ξάνθη, δεν μπορούσε να στείλει έναν ξένο που να μην τον ξέρει κανένας ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Επειδή ένας μακρινός ανιψιός πήρε ένα μέρος του ξενοδοχείου. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, σοβαρά μιλάς? Ας ψάξουν αλλού για πολυδιοκτησίες. Ας ψάξουν αλλού στις συμφωνίες της Νόβα, στους δανεικούς παίχτες. Συμφωνίες της Νόβα. Πώς γίνεται ο κύριος Κούγιας να έχει έμεισθη σχέση με τον κύριο Μαρινάκη? Αυτά γιατί δεν τα λέει κανένας? Έτσι ακριβώς. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, Θανάση μου, εδώ. Τα έχουμε πει χίλιες φορές και τα λέει και ο Βασιλόπουλος το μεσημέρι. Ηρεμία, Κωστή, ηρεμία. Καλά, αυτό γιατί, απόλυτη. Πέρα από αυτό, ότι χτες αυτό το οποίο έγινε, υπάρχει και η ψυχολογία της μάζας. Για σκέψου οι 100-200 υπακτήδες να έχουν παρακτραπεί και να καίγανε τη μισή Θεσσαλονίκη. Όχι φίλε. Δεν θα μπούμε σε άλλο. Δεν θα κάνουμε αυτό το λάθος. Γιατί έτσι θα τους δώσουμε πάτημα. Δεν θα γίνει αυτό το λάθος. Μα Κωστή, υπάρχει ας πούμε αυτό το οποίο λέγεται στην ψυχολογία, η ψυχολογία της μάζας. Μα αν αυτό θέλουν, μα θέλουν αυτό το πράγμα θέλουν. Θα γίνει μετά ντόμινο και θα ακολουθούν όλοι και οι υπόλοιποι. Υπάρχουν μετά τρόποι που τους πονάνε πάρα πολύ και δεν έχουν να κάνουν ούτε με καψίματα ούτε με σπασίματα. Άστο, αυτό θέλουν αυτοί. Να παρεκτραπούμε, να βγούμε, να χάσουμε τον έλεγχο, γενικότερα να χάσουμε τον έλεγχο. Και να πούνε να, οι κακοί παοξίδες πάλι. Οι χουλιγκάνοι, αυτοί που βανταλίζουν, Όχι φίλε, υπάρχουν φίλε τρόποι, είναι ο κόσμος είναι φίλε πολύ ψαγμένος, είναι πολύ ψηλιασμένος, είναι πολύ όριμος και πολύ έτοιμος να αντιμετωπίσει όλο αυτό, να ξέρεις. Εδώ ρε Κωστή τους φτύνουν ακόμα και οι ίδιοι οι οπαδοί τους, τι λέμε άλλο πλέον. Τι λες τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί που πανηγύριζαν επειδή δεν είναι κλιματική οργάνωση και είναι συμμορία. Δεν έχω λόγια. Τέλος.
Έγινε, Θανάση μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, δικηγόρε μου. Γεια σου, δικηγόρε μου. Ναι. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι, παρακαλώ. Γεια σου, Κωστή μου. Γεια σου, Εύη μου. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατήσω τη γραμμή πολύ. Να δώσω συγχαρητήρια το Μάκη το Καρκάτσι. Εγώ τον είχα ακούσει. Συγκλονιστικός. Σαν να μιλούσαμε εμείς. Δηλαδή, όταν λέμε άντρας. Σαν να μιλούσαμε εμείς. Τιμάει τα παντελόνια που φοράει. Μπράβο και στο Θωμαίδη. Είναι έξυπνος άνθρωπος και κατήφθηνε την. Αυτή όπως έτσι. Δεν του χαρίστηκε καθόλου. Καθόλου. Τα ερωτήματα. Ούτε οι άλλοι που είναι Ολυμπιακός ήταν πολύ σωστοί. Τα ερωτήματα του Θωμαίδη, εγώ ούτε φίλος μου είναι, ούτε έχω καμιά παρτίδα μαζί του. Ήταν ακριβώς εκεί που έπρεπε να. Τα ερωτήματα είναι. Δεν ήταν καθόλου χάβια. Ακριβώς. Ένα, δύο, τρία, αυτό και έτσι. Και οι τοποθετήσεις του απέναντι στον Αυγενάκη του Θωμαίδη. Φυσικά. Δηλαδή, δεν κόλωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης χθες. Μίλησε όπως θα μιλούσε. Κάθε παοκτσής. Ακριβώς. Κάθε παοκτσής. Και λίγο παραπάνω γιατί αυτός ξέρει και περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Είχε θάρρος, λοιπόν, είχε στρωτό λόγο, είχε αυτοπεποίθηση. Να πω ότι εγώ αισθάνομαι πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γεια σου Ρέντι! Γεια σου Ρέντι! Είσαι παλικάρι! Μισό λεπτό δεν θα κλείσεις. Είμαι παλικάρι, ναι. Μακάρι να μπορούσα και ξέρεις την κατάστασή μου. Θα ήμουν πρώτη. Αλλά ένα πράγμα θα με κάνει μια χάρη. Θα πάμε εμείς. Στην εκπομπή ανάμεσα θα πετάς εκείνο τη σαπώνω τώρα. Μπουλότο! Σε παρακαλώ καλό αυτό. Φιλιά πολλά. Μη φοβάστε, μη φοβάστε τίποτα. Τι να φοβόμαστε, τι να φοβόμαστε. Φιλιά. Με τον Ιβάν Σαββίδη. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς. Έλα, Άκη. Έλα, φίλε μου. Όλα τα παλικάρια και την Εύη, παλικάριν και Εύη. Και είναι και πατριώτησα. Λοιπόν, Κωστή, εγώ τώρα δεν το παίξω προφήτης. Όταν βγήκα και έλεγα εδώ πέρα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πίσω από αυτήν είναι η Ντόρα, αυτή τα κάνει όλα. Και μετά φυσικά ο αδερφούλης της, σου είπα, κάποτε ήμουνα πρόεδρος τοπικής. Τα έχουμε πει, Άκη μου. Τα λέμε γιατί κάποιοι βγήκαν και με παρεξήγησαν. Λοιπόν, κανένας, εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά, εννοείται. 30-40 χρόνια αυτούς ψήφιζα. Λοιπόν, και ούτε άλλο κόμμα δεν ψήφισα, να ξέρεις. Και τελευταία χρόνια σαν πρόεδρος δεν ψήφισα ποτέ. Ναι, δεν μας απασχολούν αυτά. Τα είναι το καθενό. Ναι, που θέλω να καταλήξω. Άκη, συγγνώμη λίγο. Μπράβο. Το πέρα και το τέλειο. Πάλε αυτό που είπε η Εύη, βάλτο. Λοιπόν, και μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, αυτοί εδώ πέρα τα είχαν μεθοδευμένα τα πάντα. Εγώ έχω στείλει και επιστολή στην ΠΑΕΠΑΟΚ να ξέρουν πού βρίσκονται. Αν δεν ξέρουν που ξέρουν. Λοιπόν, πάνω σε αυτά, αυτοί είχαν συναντηθεί δύο μέρες πριν, πριν 15 μέρες, στο λέω το. Δεν βγήκα να το πω, γιατί θα έλεγες, τα έχεις στοιχεία και σε αυτά, θα με έλεγες τέτοιο και θα έχεις δίκιο. Λοιπόν, βγήκαν Αυγενάκης, Μαρινάκης, Κοτρότσος, πώς λέγεται αυτός από την Κρήτη που ο αργονοπαίχτης, τι είναι αυτός, και ακόμα ένας, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, βγήκανε και στήσανε όλο αυτό εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε, παλικάρια. Αυτοί τα είχαν μεθοδευμένα τα πάντα και ξέραν και το 3-2 και το 4-1 και όλα. Γι' αυτό μην τρελαίνεστε. Ο Μάρκου θα είναι, γιατί ψάχνετε να βρείτε ποιος θα είναι ο δικαστής. Ο Μάρκου θα είναι, αυτά όλα τα ξέρουμε. Και άμα κάτσω και σας πω τι ακριβώς ποιος είναι και ποιος είναι, έγινε, μετά έρχεται το Σιμπιζόγλου. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Έλα Χριστάρα μου, έλα, σε ακούμε. Κανένα Σιμιτζόγλου δεν αναλαμβάνει, δεν λέμε ότι να είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και μην λέτε ηρεμήστε τον κόσμο και κάντε, μην εφησυχάζεστε γιατί αυτό το πράγμα είναι μεθοδευμένο από τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την αρχή της θητείας του, από όλη την κυβέρνησή του. Ξεκίνησε με την αλλαγή της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης προηγούμενης με την ΕΡΤ. Ακριβώς. Συνεχίστηκε με τη ρουφιάνικη στάση της Νόβα, η οποία έκανε προσβλητική προσφορά στον ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να τον παγιδεύσουν μέσα στο final fair play. Να τον εγκλωβίσει. Ωραία. Ναι. Μετά, με την τοποθέτηση του Αυγενάκη ως υφυπουργού αθλητισμού, είναι εκλεκτός της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν θα κρύβομαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε με ατζέντα να διώξει κατά κύριο λόγο τον Ιβάν Σαββίδη από τη χώρα και να κάνει κομπάρσο και πάλι μέσω αυτού κομπάρσο τον ΠΑΟΚ και να του κάνει κακό.
όπως το έκανε επί πολλά χρόνια όταν με τα χρέη μας κοροϊδεύαν και μας λέγανε θα σας τα ρυθμίσουμε, θα σας τα κάνουμε, θα θυμάστε έτσι. Επί τόσες κυβερνήσεις. Τι λες τώρα. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Ακριβώς. Η ομάδα Κωστή μου βρίσκεται σε ένα λισαλέο πόλεμο. Εχθές γίνεται εσκεμμένα για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια εκδίκαση υπόθεσης άλλη μέρα πλην της Πέμπτης. Και έξι. Βγάζουν από τα 3-2 το έκτο μέλος για να καταλάβεις για τι χώρα μιλάμε. Δεν πήγε καν. Η κανονική χώρα, δηλαδή αυτό που είπαμε Κολομπάμπου, φίλε, εστέλειο, χρειάμπροστα θα σας πω μορία που ζούμε. 1000%. Λοιπόν, επειδή, άκου τώρα, έχουν κάνει επιτροπή να μην είναι μονός ο αριθμός, να είναι ζυγός και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο πρόεδρος, ο γαλτός πρόεδρος από την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι τοποθετημένος να έχει διπλή ψήφο. Διπλή. Αλλά σου λέει για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως και φύγανε 3-3 και πρέπει να πληροδοτήσει ο πρόεδρος κτλ. Ας το κάνουμε και να πει λέει ο κύριος Μαντέρας, λέει δεν ενημερώθηκε. Ας βγει σε μια εβδομάδα η απόφαση, ρε τόσο βιασύνη υπήρχε. Αλλά έπρεπε να βγει πριν τον αγώνα για να γίνει ρεβέλη η τούμπα, έτσι. Έτσι. Και εμείς ρε παιδιά, Κωστή μου, συγγνώμη αλλά εγώ διαφωνώ. Για μένα εχθές όποιος γιούχαρε την ομάδα δεν έχει συνέστηση του τι συμβαίνει. Δεν έχει συνέστηση τι συμβαίνει. Χωρίς να λέω ότι μου άρεσε η εμφάνιση της ομάδας, ομάδα ήταν τραγική. Ίδιο πράγμα λέμε, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε. Εδώ και τρία χρόνια αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι και ξένοι στην πλειονότητά τους. Έχουν περάσει τα πάνδυνα. Μας κλέψανε ένα πρωτάθλημα μέσω γήπεδό μας. Με το πιο βάναυσο και πιο ύπουλο τρόπο. Σε πηγαίνουν στα δικαστήρια, αφαιρέσεις σταθμών και κλεισμένων των θυρών. Ακριβώς. Κλέψανε το Champions League. Με μείον 6 βαθμούς. Όλα. Έχουν γίνει εξωπραγματικά πράγματα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, το 2017 δήλωνε για το κύπελλο του ΠΑΟΚ είναι επέξινο. Ακριβώς. Χρήστο μου, γι' αυτό είπα ότι εγώ δεν θα σφύριζα και επίσης κρατήστε λίγο από την αγάπη που δείξατε άλλες στιγμές για τώρα. Γι' αυτό είπα. Μην ξεχνάμε. Βεβαίως δεν αρέσει κανέναν η εμφάνιση. Αλλά σκεφτείτε λίγο πόσο τώρα μας έχει ανάγκη περισσότερο η ομάδα. Εκεί που διαφωνώ, τελείως είναι με την αντίδραση του Φερέρα. Δεν πας. Χέρια στον κόσμο και αυτά δεν χρειάζεται. Φεύγεις. Κάνε μια υπόκληση για να ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γιατί και αυτός δεν νιώθει εδώ πέρα το πράγμα που γίνεται. Γενικώς, μην ξεχνάμε ότι και ο Ιβάν τους μίλησε πριν από 3 μέρες. Μην νομίζεις ότι η ομάδα δεν το γνώριζε. Αυτό που συμβαίνει και για μένα. Το ότι εχθές ο Μάκης Γκαγκάτσης επέλεξε να βγει στο Όφερ σημαίνει ότι η ΠΑΕΤΑ το ψιαζότανε. Ένα μπράβο του αξίζει του ανθρώπου, γιατί βρέθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή. Δεν ξέρω αν το γνώριζαν ή αν ήταν έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν έτοιμοι. Δεν ξέρω. Αλλά βγήκε η απόφαση και είχε. Πέρα από όλα τα άλλα, για τα ρατσιστικά, για τις αδικίες, για την όλη ατμόσφαιρα, όλο αυτό, για τις μηνύσεις, για τον Ατάλο. Προέκυψε και αυτό εχθές και στάθηκε. Άριστα. Πολλές φορές είπα γεια στο στόμα σου. Έτσι. Με τον άνθρωπο δυο καλημέρες έχω ανταλλάξει. Έτσι. Ναι. Ναι. Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, δεν θα διστάσουν σε τίποτα. Μην τρώτε το παραμύθι ότι δεν κάνουμε και δεν πέφτουμε και δεν κάνουμε. Αν δεν είμαστε σε εγρήγορση, αν ο κόσμος βασιστεί φυσικά. Τα 150 άτομα που βγαίνουν πάντα και κάνουν πορείες και διαμαρτύρονται και αριστερά, δεν υπάρχει, όχι 150, θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Το είχα πει και πριν από ένα μήνα ότι αυτοί μεθοδεύουν πράγματα. Δεν άλλαξαν έτσι την επιτροπή για ψήλου πίδημα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να επιβάλλει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, πίεση σε κάθε βουλευτή. Αυτό που είπε ο Φιλάρετος είναι το πιο σωστό. Αν είναι δυνατόν να πέσει και η κυβέρνηση. Πέντε! Να πούνε κάτι τελευταίο Κωστή. Ναι, ναι, ναι. Επειδή διάβασα κάπου ότι υπήρξαν αρνητικά σχόλια για το θέμα ότι ανέφερε ότι είναι εθνικό, θα πούμε για ποιο λόγο και μόνο είναι εθνικό. Όταν μέλος της κυβέρνησης, το οποίο έχει ορκιστεί να προσφέρει την ισονομία και την ισοπολιτεία μεταξύ των πολιτών, μεροληπτεί εις βάρος ενός τμήματος της χώρας, εις βάρος μιας άλλης, τότε αυτό ναι. Αποτελεί εθνικό έτσι, θέμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό αποτελεί εθνικό θέμα. Αν δεν το καταλαβαίνετε, είναι δικό σας πρόβλημα. Επίσης, ποιοι είναι αυτοί που θα μας πούν τι είναι εθνικό θέμα και τι όχι. Εμείς έτσι το νιώθουμε. Τέλος. Είναι ακόμη μία φορά περιστροφήσεις της Μακεδονίας και του ΠΑΟΚ ιδιαίτερα για όλα όσα έχει τραβήξει. Αυτό. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, αυτό, θα βιώσουμε πολλά, πολλά πράγματα ακόμη. Έγινε Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ. Μην καλείτε άλλο. Αυτές οι 4 γραμμές που είναι μέσα. Θερμή παράκληση για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα, Γιώργος, ναι, από η Μαθία. Γεια σου Γιώργο μου, έλα. Τι κάνεις Κωστή? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εδώ. Εγώ ρε αγόρι μου καλό, ένα έχω να πω, ένα όχι, δύο λόγια θα πω. Καταρχάς αυτό που κάνουν οι επιστήμονες είναι bullying, Κωστή μου. Τα ξέρεις αυτά, είμαστε και μια ηλικία, τα γνωρίζουμε, είναι καθαρό bullying. Ναι. Και τώρα που μιλάνε άλλοι για τα χθεσινά, για μπάλα, ας την μπάλα, εδώ μπήκαμε ανοιχτά στο πόλεμο. Έλα, φυσικά, φυσικά. Έτσι δεν είναι. Μα γι' αυτό ασχολήθηκα 28 λεπτά με το θέμα και ένα λεπτό με το μάτσο. Τα άκουσα, τα άκουσα. Λοιπόν, γι' αυτό και σε πήρα. Εγώ νομίζω, καταρχάς χθες άμα άκουσες τη δίκη, αυτοί βγάλαν απόφαση χωρίς την απόφαση, χωρίς να βγει τίποτα. Ναι, ναι. Και χωρίς στοιχεία και χωρίς... Και είδε, ναι, ο πρακατσοκέφαλος μόλις είδε τι έγινε, έβγαλε ανακοίνωση με τον Ρούτερ, τι έστειλε και λέει όχι, λέει να δει να τιμωρηθούν οι ομάδες και να... Γελάει ο κόσμος. Δεν θέλω να πω όνομα, κατάλαβες όνομα. Να πω επειδή, επίτρεψε μου λίγο, επειδή μου έχουν έρθει μηνύματα, τι είπε. Αυτός λοιπόν που διόρισε αυτούς δύο μέρες πριν την εκδίκαση και έβαλε πυραιώτες, λέει μετά ο Αβγενάκης, η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται πλέον επακτής ποινή του υποβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη εκμερίση. Άντε ρε από εδώ! Άντε ρε από εδώ! Ανάγκη τον κόσμο να καταλάβει. Υπάρχει τίποτα, αυτό είναι ακαταλαβίστικο που έβγαλε εκεί. Τι να υπάρχει. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσω εγώ, μη κίνηση πιο αυτό δεν. Σε παρακαλώ. Είναι σαν να βάζεις φωτιά σε ένα σπίτι, λοιπόν, και να κάθεις απ' έξω μετά και να λες παιδιά, δεν πρέπει να βάζουμε φωτιά, προσέχετε ακριβώς, λίγο. Ακριβώς. Και να παίρνεις με τα κουβαδάκια, να παίρνεις μετά να προσπαθείς να ρίξεις νερό, να σβήσεις τη φωτιά. Ακριβώς. Παρακαλώ. Ακριβώς, αγόρι μου. Εγώ είμαι σκασμένος. Να μην είσαι καθόλου σκασμένος. Άλλο θα σε πω τώρα, με δύο αυτά και να κλείσω κι εγώ. Αυτοί θέλουν καθαρά πράγματα. Θέλουν να φάνε τον Ιβάν. Δεν μπορούν να τιμωρήσουν κανέναν. Αυτοί πάνε να κάνουν τον μπούλ τους. Χθες κοντεύσαμε, είδες τα παιδιά την μπάλα, πάνε όλοι σοκ. Βέβαια, επηρεάζεται μα. Επηρεάζεται. Του παραπέντε ρε κύριε με βγάζεις από τα παιδιά. Είναι δυνατό ρε, είναι να αποφασίσεις την Πέμπτη και με βγάζεις. Δεν είναι ρομπότ. Θέλα να γίνει. Οι παίκτες. Είναι λεφτά στον κόσμο. Η Ουγκάντα δεν τα έπιανε ρε. Ο Αμίν Ταντά τότε που έφαγε τη γυναίκα του. Τέτοια πράγματα δεν έπιανε ρε κόσμο. Να, σε παρακαλώ δηλαδή, δεν γίνονται ούτε στην Αφρική πουθενά. Να είσαι καλά αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Μη σκάτε, μη σκάτε. Ψυχραιμία, ηρεμία, αντίδραση, όλα αυτά, όλα αυτά. Πάμε, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν. Το όνομά σας. Νίκος λέγομαι. Γεια σου Νίκο. Πολλά χρόνια έχω να πάρω να μιλήσω μαζί σου. Μάλιστα. Ωραία Νικόλα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για την ομάδα μας. Ναι. Θέλω να αναφέρω κάτι που το έχω δει, έχει χρόνια, αλλά... Να σας λίγο να δείτε τι και πώς, ας πούμε, πόσο δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ντόρα Μπακογιάννη, Κούβελος, Μαρινάκης, Ψινάκης και Κιλτίδης στο Μαράθι στα Χανιά. Ναι. Παρεούλα. Το 2009. Ναι, ναι. Κατέβηκε ο Ψινάκης για δήμαρχο στην Αθήνα, το παιχνίδι πώς έγινε, και ο Κιλτίδης έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με την Μπακογιάννη, κάναν το κόμμα, ψηφίσανε και μας στείλανε εκεί που μας στείλανε στην κόλαση που ζούμε τώρα. Η Μπακογιάννη, ο Καρτζαφέρης και ο Γιωργάκης. Λοιπόν, τι μαγειρεύαν αυτοί εκεί το 2009 να κάνουν. Και τώρα εμείς περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους τι, που είναι κουμπάρια και κάνουν και βγάζουν αποφάσεις. Απλώς θέλουν να κάνουν αυτό που είπε χθες και ο κύριος Γκαγκάτσης, να χωρίσουν την Ελλάδα. Αυτό θέλουν. Με τον τρόπο τους μετά προσπαθείς να είσαι, ας πούμε, σωστός. Και ψύχρεμος. Και ψύχρωμος, αλλά βγαίνει, ας πούμε, το παράδειγμα αυτός με το άδικο και εσύ προσπαθείς να είσαι ψύχρωμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί εσύ που με δίνεις εμένα, ας πούμε, το όπλο, εσύ μου το δίνεις, με εξοργίζεις και μετά μου λες φταίς εσύ. Δεν γίνεται. Η αντίδραση θα είναι άνευ προηγουμένου. Αυτό. Το άνευ. Θέμα είναι ότι πρέπει πλέον, ας πούμε, ότι η πολιτική μας εδώ... Και το όπλο το βάζει μέσα εισαγωγικά, έτσι. Ναι, γιατί ξέρεις, εγώ... κάθε μας κουβέντα, αυτές τις μέρες ειδικά, μετράνε και την αναπνοή μας. Λοιπόν, που πήραμε ανάσα, να ξέρεις. Η πολιτική μας της Βορείου Ελλάδος θα πρέπει όλοι πλέον όλοι, να, βγάλουν τη ρόμπα από πάνω τους. Αδικαιολόγητος όποιος αυτομείνει. Να βγάλουν τη ρόμπα από πάνω τους και να φορέσουν παντελόνια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θερμή παράκληση. Μην καλείτε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ξέρω να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
να είμαστε ήδη αργήσαμε για να πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για σας. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με Xiaomi, κινητά, ηλεκτρικά ρομπότ, σκουπάκια και πατίνια σκούτερ. 51 χρόνια η ηλεκτρονέτ. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Αιγαίων, Ψαραγορές, εκλεκτά πεντανόστιμα όλα από την ελληνική θάλασσα. Το πρωί στη θάλασσα, το μεσημέρι στο πιάτο σας, διοικητήριο. 214.000, Ωρεόκαστρο 69-56-66. Αιγαίων, φρέσκο ψάρι και ψητό. Πεντανόστιμα. Νικολαίδη, Αχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Όλα εκλεκτά, όλα υπέροχα, όλα πεντακάθαρα και ψωμάρες το μεσημέρι. Και βέβαια, Τσαντεκίδης Cars, αυτός είναι ο νούμερο ένα προορισμός σας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Με γραπτή εγγύηση ατρακάριστου, χιλιομέτρων, το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε και πληρώνετε και όπως εσείς γουστάρετε. Απέναντι από τα Τζάμπο στο Ωρεόκαστρο. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Όπως έχουμε πει, και στις εύκολες και στις δύσκολες. Και στις χαρές, εγώ δεν θα πω και στις λύπες, και στους αγώνες και στις μάχες. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές, να πω ότι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, αν είστε λάτρεις του εξαιρετικού κρεατικού, εκεί θα πάτε να φάτε και θα με θυμηθείτε, θα κολλήσετε μετά και θα πηγαίνετε συνέχεια σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια Μεγάλου Αλεξάνδρου και με τη Λιβεριά 705-750. Όσο για καυσόξυλο, ένας είναι ο καυσοξυλάρχης στην πόλη, ο Φυτάς, Κωνσταντίνος Φυτάς, Όλγας 206, εκεί στον Τεπό. Αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι έτοιμα, για να είναι ξερά. Και ό,τι άλλο θέλετε από είδη μπάρμπεκιου, από είδη τζακιού. Και φυσικά Ελλάς Auto Service, κορυφαίος προορισμός για το αυτοκίνητό σας. Φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, υγραεριοκίνηση, τμήμα ελαστικών, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, η οικογένεια Χατζοπούλου με την εγγύηση και τη σφραγίδα της κορυφαίας οδικής ασφάλειας Ελλάς Service. Το αυτοκίνητό σας εκεί είναι στα πιο σίγουρα χέρια. Πάμε, πάμε να μιλήσουμε μαζί. 2310-287-888. Ευχαριστώ για αυτά που γράφετε. Εγώ έτσι νιώθω για την εισαγωγή μου. Αυτά είπα, έτσι τα αισθάνομαι και έτσι τα έβγαλα από μέσα μου. Χαίρομαι που σε κάποια πράγματα από αυτά συμφωνούμε. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Κωστή. Ναι. Για να καταλάβεις σε τι πανικό είναι μετά την τρίτη σουπαλία που φέρανε 0-0 και βλέπουν να χάνουν το πρωτάθλημα, 500 σελίδες και ήταν, λέει, τα τρία υπομνήματα από τις εταιρείες που ήταν οι άμεσα εμπλεκόμενοι, πότε προλάβανε, πότε τα διαβάσανε, πότε βγάλανε αυτή τη γενιά απόφαση. Δηλαδή οι άνθρωποι το έχουν ξεφτυλίσει, το έχουν τερματίσει τελείως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θωμαίδης, μπράβο του, εγώ δεν τον έβλεπα κατά γύρος, έτσι τώρα χθες που έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση. Προκάλεσε τον Αυγενάκη, αν είναι κριτικός και άντρας, να βγει στην εκπομπή, γιατί τον έχει πει ότι θα πάει πόσες φορές και ήταν λέει στις μοίρες στην Ηρακλή, έκουβε πίτα. Ο άνθρωπος είναι άσχετος και επικίνδυνος. Ακριβώς. Άμα δούμε τι έχει γίνει στην ιστορία από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ιουγκοσλαβία και πού οδηγούνται κάποια πράγματα. Βγάλανε την απόφαση 6 και 5 για να προκαλέσουν τον κόσμο να γίνουν έκτροπα. Φυσικά, φυσικά. Να γίνουν... Αλλά ο κόσμος ευτυχώς κρατήσαμε την ψυχραιμία μας, φίλε. Ο κόσμος, φίλε, για μια ακόμα φορά είναι πραγματικά υποδειγματικός. Άψογος. Μετά την κλοπή που ήταν άψογος, που καθάρισε ο πρόεδρος, δεύτερη φορά που είμαστε άψογοι, φίλε. Μπράβο στον κόσμο, αυτοί δεν κάνουν τίποτα στην τύχη, φίλε. 6 και 5 βγάλανε την απόφαση. Οι άνθρωποι είναι ξεφτυλισμένοι. Δεν έχουν, φίλε Θεό, και δεν έχουν κανένα φραγμό. Όλο είναι σχέδιο. Όλο αυτό είναι μια καλωστημένη ιστορία. Να φύγει αλλού το ενδιαφέρον. Να γυρίσει αλλού το βλέμμα. Και να αφαιρέσουν από τον ΠΑΟΚ το ηθικό πλεονέκτημα που έχει. Το ότι είμαστε καθαροί. Το ότι δεν έχουν να προσάψουν τίποτα. Να βρουν κάτι να πούν, γιατί απέναντι, φίλε, κυλούνται μέσα στο βούρκο. Κατάλαβες. Αυτοί που πανηγυρίζουν, αν είχε κλιματική οργάνωση, τους λένε συμμορίτες και πανηγυρίζουν. Αυτό, φίλε. Αυτό. Αυτοί πανηγυρίζουν. Είναι δυνατόν. Κωστή, μπράβο στο Ζαγοράκη που έκανε την αρχή. Εγώ περιμένω να ακολουθήσουν κι άλλοι. Αν έχουν φωνή, να βγουν και να μιλήσουν. Τι είναι, τα λεφτά είναι παραπάνω ή η ιστορία της Μακεδονίας και του ΠΑΟΚ και της Ελλάδος ολόκληρης. Χωρίζουν αυτή την Ελλάδα στα δύο ποιοι. Αυτοί που έχουν το μισό ποινικό κώδικα όπως είπε η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
Αυτό. Ξεκουνάνε το δάχτυλο. Αυτοί ακριβώς, φίλε. Αυτοί οι οποίοι είναι υπόδικοι για όλα αυτά. Θέλεις μια λίστα τεράστια για όλα αυτά. Για τα οποία θα δικαστούν. Αυτοί κουνάνε το δάχτυλο. Αυτοί πλέον, επειδή ξεκινάει τώρα η δίκη για τα στημένα, έχουν τα 11 εκατομμύρια του Κοσκοτά, έχουν τα χρέη του Καραϊσκάκης, δεν ξέρουν και αυτοί τι έχουν και θέλουν να στρέψουν την κοινή γνώμη αλλού. Γιατί βλέπουν ότι κάνουν. Αυτοί φίλε κάθε χρόνο είχαν στην άκρη σε παρέμβαση βεβαιωμένα έσοδα από το Champions League 25-30 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζουν την έλεση του Σαββίδη όταν θα τους χαλάσει τη μαγιά. Αυτό τους έχει τσούξει, κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι βεβαιωμένα έσοδα κάθε χρόνο 25-30 εκατομμύρια. Και ξαφνικά αυτοί που κάνουν την ΕΠΟ δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί εγώ αν ήταν προμηνιάρης του Σαββίδης δεν θα βρουν ούτε ξένους διαιτητές, ούτε ξένο αρχιδιαιτή, ούτε τίποτα. Θα βρουν το πιο απίθανο αρχιδιαιτητή και να τους έπεισε 100.000 ευρώ για αυτά που με κάνετε κουβά. Αυτά σας κάνω. Στέλιο, ο ίδιος δεν είπε, φέρτε το ΒΑΡ και θα το πληρώσουμε εμείς. Το οποίο ΒΑΡ, όταν όπως το μάτσι Ξάνθη τρεις φορές ακυρώθηκε. Είναι δυνατόν όπως εσύ, όταν, λοιπόν, εμείς όταν, που κλέβουμε λοιπόν, να θέλουμε να ανοιχνευτεί μετάλλο στην πόρτα. Α, αυτό φίλε, ποιος δεν το θέλει. Ανοιχνευτεί μετάλλο στην πόρτα εμείς που κλέβουμε. Πλάκα κάνουμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Θα τα βρούνε όλα μπροστά τους φίλε, τελείωσε, δεν ξέρω τι τους περιμένει. Τώρα ξεκίνησε ο κυκλώνας. Ακριβώς. Τώρα ξεκίνησε. Ακριβώς. Τώρα ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Τώρα περίμενε αυτά να δεις. Αυτά φίλε τα λέμε Κωστή. Γεια σου Ελλάρα. Γεια σου Ελλάρα. 2310-287-888. Ανοιχτές οι γραμμές, μιλάτε ελεύθερα όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και 21 χρόνια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα λοιπόν να σου πω λίγο. Λάμπρο εσύ. Έλα τώρα σε καταλαβαίνω. Ναι, έλα λοιπόν, Λάμπρο, έλα. Λοιπόν, καταρχήν να τα πιάσουμε ένα-ένα. Και όσο μπορώ πιο γρήγορα θα τα πω για να μην... Γι' αυτό δεν μιλάω εγώ καθόλου. Σήμερα σας αφήνω να τα πείτε γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, πρώτον, ο Ζαγοράκης είπε παρετούμε αν παραμείνει η απόφαση. Γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Νομίζω και εσύ του είπες ότι παρετήθηκε. Δεν παρετήθηκε. Θα παρετηθεί αν παραμείνει η απόφαση. Α, μάλιστα. Στην ανακοίνωση του λέει. Ναι. Λοιπόν, και θα ανεξαρτοποιηθεί, όχι παρετείται από την... Παρετείται από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, παρετείται από την Νέα Δημοκρατία, ναι. Εάν παραμείνει απόφαση. Αποχωρεί, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ένα αυτό. Συγχαρητήρια στον Κουκοδήμο. Το Κουκοδήμος. Σαν δήμαρχος Κατερίνης, σαν δήμαρχος Θεσσαλονίκης που βγήκε ο Ζέρβας και ο Τζιτζικός σας. Συγχαρητήρια και στον κύριο Καλαφάτη, να λέμε τα ονόματα πια, που σιωπά δυνατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Ορφανό που ξέρει να βγαίνει φωτογραφίες. Στην κοπή της πίτας. Στην κοπή της πίτας στην ΕΚΑΣ με τον κύριο Αβγιανάκη, τον κύριο εισαγωγικά. Έτσι παιδιά, με επώνυμα. Με επώνυμα. Μπράβο. Τι είναι. Μπράβο. Ο κόσμος σου λοιπόν, ψήφιζε. Ναι, βεβαίως. Περιμένουμε και για τον Κιουλέκα, για την Ράπτη, για όλους αυτούς. Γιατί βγαίνουν κάποιες φωνές, διαβάζω κάποιος Τριανταφυλλίδης, ο δημοσιογράφος, ο πρώην, ο βουλευτής που έβγαλε ανακοίνωση, και άλλοι βουλευτές βγάζουν, ο Βελόπουλος που τάχθηκε εναντίον της απόφασης και αυτά, ως αυτό όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι. Τώρα Κωστή μου, η απόφαση βγήκε 3-2, έτσι, πλειοψηφία ένας. Οι του Ολυμπιακού ακόμα και στην ανακοίνωσή τους, και εκεί ακόμα γράψαν ψέματα, γιατί είπαν ότι 4-1 βγήκε η απόφαση. Δεν νομίζω ότι δυσκολεύτηκαν ή ότι έχουν θέμα συνείδηση που έγραψαν ψέματα. Όχι. Λοιπόν, έχεις δίκιο, το διαβάζω τώρα. Ο Ζαγοράκης ανακοινώνει επίσημα ότι ανεξαρτοποιείται και φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν αλλάξει στάση. Αυτή είναι η απόφαση. Βεβαίως, καλά κάνεις και το λες. Τέλος πάντων, περιμένουμε και από άλλους να κάνουν αυτό. Όλοι. Οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Α, Β, εδώ, όλοι, να βγουν για να πούν κύριοι, παίξατε. Είπες, δεν θα με κόψει, δεν θα με. Ναι, έχεις δίκιο, έλα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Η απόφαση βγήκε 3-2 Κωστή μου. Αυτοί οι δύο που μειοψηφίσανε, γιατί δεν διαβάσαν σωστά τον νόμο, ή άλλοι τρεις δεν διαβάσαν σωστά τον νόμο. Όταν βγαίνει μια απόφαση από δικαστές, νομίζω πάει ή 0-5 ή 5-0. Να πάει 3-2, από εκεί δείχνει ότι το πόσο καραστημένη ήταν αυτή η απόφαση. Έτσι. Ένα άλλο να καταθέσω θέλω να πω. Εχθές ο Θωμαΐδης, μας ξενυχτάει κιόλας τώρα ο Θωμαΐδης, δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο όμως, έκανε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας που είχε και τον Τριανταφυλόπουλο και αυτή τη Μαρούπα. Ναι. Και πιάνει ένα απόσπασμα, αυτό εχθές ο Μάκης ο Γκαγκάτης δεν το σχολίασε νομίζω, που λέει η Ειρήνη Μαρούπα, πώς τη λένε αυτήνα. Ναι. Τι προφάσισε κύριε Θωμαΐδη. Ναι.
για την απόφαση που θα βγάλουμε για τον ιδιοκτήτη σας, του Open. Για την απόφαση που θα βγάλουμε για τον ιδιοκτήτη σας. Χωρίς να έχουν διαβάσει το υπόμνημα των 500 σελίδων, η κυρία Μαρούφα και εσύ αυτό. Έτοιμη ήταν. Και βγαίνει ο Τριανταφυλόπουλος και λέει, κατάλαβες, λέει, Κυριάκου, η απόφαση έχει βγει. Την προηγούμενη Δευτέρα αυτό, Κώστα μου. Μα έφτιαξαν αυτήν την επιτροπή, τη στελέχωσαν με δύο πειραιώτες, άλλαξαν τη σύνθεσή της δύο μέρες πριν. Ήταν όλο αυτό σχεδιασμένο, είχε σκοπό, Λάμπρο. Χρειάζεται να σας το πω, εγώ δεν το βλέπετε. Ξέρω. Και τι θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει τίποτα, απλά όλο αυτό γίνεται. Το στήμα, για να υπάρξει κοιλίδα, αυτό, να υπάρξει κοιλίδα, να απαξιωθεί, αν πάρουμε το πρωτάθλημα ή μάλλον όταν το πάρουμε, να, είναι, να έχει κοιλίδα, έτσι. Να πω λίγο και να τελειώσω με αυτό που θα σου πω. Μου θυμίζει καθαρά την περίοδο με τον Ασέρα Τρίπολης που, κάναμε που είχαμε κάνει την τελευταία ήττα. Που ήταν η απόφαση με τον Ολυμπιακό και πήγανε τα παλικάρια και παίξαμε στον Ασέρα Τρίπολης. Η ίδια ψυχολογία. Μάρτιο του 18. Εκεί τη μέρα ήταν το ίδιο και χτες. Και ένα τελευταίο, κάπου που διαφωνώ με σένα, που είπες για το Φερέιρα. Για μένα καλά έκανε ο Φερέιρα και αντέδρασε, έτσι. Γιατί δεν αντέδρασε όλος ο κόσμος. Α, νόμιζα δεν ακούγαμε, νόμιζα πέσει γραμμή. Ναι. Δεν αντέδρασε όλος ο κόσμος με τη γιούχα που λένε, γιατί έλα και εσύ στη θέση του Φερέιρα, Κωστήμου και στους παίχτες, και εγώ κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα χτυπιόμουν που χάνανε τις ευκαιρίες εκεί, τα τέτοια αυτά. Αλλά την ψυχολογία τους κανένας δεν έπαιξε μπάλα χτες. Και όσον αφορά για το θέμα του Μίτσι, πάω καθαρά αγωνιστικά. Πριν προχωρήσεις, ναι. Δεν πρέπει ο προπονητής να ανοίγει διάλογο με την εξέδρα, όχι ο συγκεκριμένος, το λέω για όλους τους προπονητές. Σε μια στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την ψυχολογία, φύγε. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπορούσε να τον αναγκάσει. Ναι, και καλά, Γιώργο Ορτής. Αυτό λέω. Έτσι, εγώ είπα, αν ήμουν εγώ, δεν θα σφύριζα. Έτσι. Εχθές δεν ήμουν. Δεν μπόρεσα χθες να πάω. Ψινόταν ο μικρός στον πυρετό, είχα baby sitting εχθές. Δεν πήγα. Όμως, αν ήμουν, δεν θα σφύριζα. Απλά δεν ανοίγεις διάλογο. Να τον αναγκάσει, δηλαδή τον κόσμο να σε γυροκροτήσει. Δεν και καλά. Αυτό είπα εγώ. Τώρα, αν διαφωνούμε, δεν πειράζει. Την κίνησή του αυτή πήγε να προστατεύσει την ομάδα. Τους παίκτες. Το αντιδράσει σαν πατέρας. Οκ. Αγκάλιασε τους παίκτες, χαιρέτησε. Φύγε, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Και έδειξε τον άσορε Κωστή μου ότι είμαι πρώτος, σου λέει. Είμαι πρώτος, κατάλαβες. Εδώ άλλοι βγαίνανε χτες και λέγανε ότι έκανε χειρονομία με το δάκτυλο. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Ναι, αλίμονο, ρε παιδιά. Αλίμονο τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Είπε, είμαι πρώτος. Κάποιοι το μετέφρασαν, ένα μάτς δεν έπαιξε καλά, λάθος. Δεν είπε αυτό. Είπε, είμαστε πρώτοι. Και βεβαίως είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Απλά βλέπεις τώρα τι γίνεται. Με όλο αυτό αναστατώνεται, φίλε, χάνει την ισορροπία. Όλος ο οργανισμός, πρέπει οι παίχτες να μείνουν προσιλωμένοι, να δίνουν την ψυχή τους μέσα. Χθες ο Λιμιός άδειασε το παιδί. Και μπράβο του. Θα πρέπει η ομάδα να καταφέρει η ομάδα να μείνει προσιλωμένη, να μείνει ανεπηρέαστη από αυτό, αδερφέ μου. Αυτό. Όσο είναι εφικτό. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Γεια σου, Λαμπρούκο μου. Θέλει να έχουμε ψυχραιμία αυτό. Φυσικά. Γιατί ο πόλεμος είναι μεγάλος. Φυσικά. Τώρα ξεκινάει η μάχη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Τον προγιούτρο αδέρφια, τον προγιούτρο αδέρφια. Μην ξεχνάτε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε. Όσο ποτέ. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε και ήρεμοι, χωρίς ακρότητες, χωρίς να μας παίρνει τα μυαλά. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε για μας. Πρέπει να το καταφέρουμε για την Ελλάδα, πρέπει να το καταφέρουμε για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να το καταφέρουμε για μας τους ίδιους. Εντάξει, είναι ακριβώς. Δύσκολο η ομάδα να μείνει ανεπηρέαστη από όλη αυτή την ιστορία. Όπως το μιλάμε εμείς σήμερα, το μιλάνε και οι παίχτες με τις οικογένειές τους, μετά από εδώ, όλοι στα καφενεία γενικά, δεξιά-αριστερά. Εύχομαι να τους αφήσει ανεπηρέαστους. Δύσκολο, αλλά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μείνουν ανεπηρέαστοι όλοι. Οι παίχτες τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα έχετε και ξέρετε ότι έχω μάθει να κοιτάω πίσω από όλα αυτά που γίνονται. Αυτά που γίνονται. Μέσα στο φτωχό με το μυαλό έχουν άλλα πράγματα που θέλουν να περάσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Ρίχνουν ένα προπέτασμα καπνού, πάρα πολύ μεγάλο πράγμα ο ΠΑΟΚ και το πρωτάθλημα. Δείτε και από πίσω και δείτε τις άλλες μέρες τι πράγματα θέλουν να περάσουν και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για αυτή τη χώρα. Ναι. Σκεφτείτε λίγο περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, περισσότερο από τις επιχειρήσεις του Σαββίδη.
πρέπει να, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ηρεμοί και ενωμένοι. Γεωπολιτικά μιλάς. Και φυσικά. Φυσικά. Όχι, το ρωτάω αν είναι αυτό, αν σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Κωστή, βέβαια, ναι. Γιατί πίσω από κάθε τέτοια ενέργεια κρύβεται άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το περάσουν. Το οποίο θέλουν να το περάσουν στον ντούκο. Θα το περάσουν στον ντούκο, ακριβώς. Θα το περάσουν στο μεταναστευτικό, λέγεται αυτό, γεωπολιτικά. Οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι λέει. Οτιδήποτε. Πρέπει όμως να μάθουμε να σκεφτόμαστε έτσι, σαν αυτούς. Να μην γίνουμε σαν αυτούς. Το έχεις πει πολλές φορές και συμφωνώ. Και θα το λέω συνέχεια. Πρέπει να μάθουμε να τους προλαβαίνουμε. Πολύ, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πρέπει να μάθουμε να τους προλαβαίνουμε. Και η καλύτερη αντίδραση είναι αυτή που ξεκίνησε τώρα. Με συντονισμό, πίσω από, συσπυρωμένη πίσω από τον ΑΣ, την ΚΑΕ, την ΠΑΕ. Ακριβώς. Όλα τα τμήματα. Συντεταγμένοι, ψύχρεμοι, χωρίς ακρότητες. Και σήμερα, να πω και κάτι. Έλα, πες αποστολή. Σήμερα, παιδιά, ο ΑΣ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει όλα τα τμήματα σε περίπτωση. Μπράβο. Ναι. Θα σας πω κάτι που αφορά εμάς. Το τμήμα υποδομών του μπάσκετ, το παιδικό αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ, πάει να πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έτσι και γίνει αυτό, τα παιδιά που παίζουν εκεί δεν θα πάρουν τα μόρια τους για το πανεπιστήμιο, για τη ζωή τους. Το μέλλον τους. Είναι ένα απλό που λέω. Που για αυτά τα παιδιά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι απλό. Είναι όλη τους η ζωή, Αποστόλη, τι απλό. Φυσικά, θεωρώ, το λέω απλό, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Μπορεί να είναι πίσω οι διαφημιστικές, τα λεφτά κτλ. Αυτό όμως το απλό ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε αδέρφια, μόνο ενωμένοι, ήρεμοι, ψύχρεμοι και μαζί. Τα πάντα συντονισμένα. Και να ψάχνουμε να βρούμε πίσω από κάθε λέξη τι άλλο θέλουν να κάνουν. Ακριβώς. Αυτά. Να πω και κάτι, Αποστόλη, πριν φύγεις. Αν κάποιοι πέταξαν τη βόμβα του υποβιβασμού για να μας πούν μετά σας κόβουμε τελικά μόνο 6 ή 8 ή 5 ή 10 βαθμούς, το ξεχάσουν αυτό. Δηλαδή, αν ρίχνουν το δόλωμα με το χειρότερο, για να πούμε μετά, το μη χειρον βέλτιστον, δεν πάθαμε και τίποτα, να το ξεχάσουν εξ αρχής, λέμε. Αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Έτσι. Ούτε κατά διάνοια, ούτε. Δεν περνάει τίποτα. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Να το ξέρουν. Σε χαιρετώ. Ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη με την καλή έννοια της ειρήνης. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Και προσέξτε τώρα, πίσω από κάθε διχασμό. Έρχεται μια μεγάλη καταστροφή. Πρέπει να προσέξουν καλά τι θέλουν να κάνουν. Να διχάσουν την Ελλάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, πάει το μυαλό μου ακόμη πιο πέρα. Γιατί στο διχασμό έχεις άλλους που είναι έτοιμοι να μας φάνε από πάνω. Ακριβώς. Αδέρφια, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Σε φιλιά, φιλιά. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Πάμε. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι ένιωθε χτες η Τούμπα, Κωστή? Μια πες. Ένιωθε μια αηδία για αυτό που πάνε να κάνουν. Πάω τόσα χρόνια Κωστή στο γήπεδο, ποτέ δεν είδα έτσι τον κόσμο, ούτε πρόπερση με αυτό που έγινε με τη Χάρτινη. Νόμιζα ότι τα είδα όλα στην Τούμπα, αλλά τελικά δεν τα είδα όλα. Εχθές ήταν ακόμα χειρότερα. Και δεν εννοώ ότι να κάνουν φασαρία ή οτιδήποτε. Η οργή του κόσμου φαινόταν από τις αντιδράσεις. Έβλεπα το παιχνίδι μαζί με τον Κωνσταντίνο που έχει τη βιοτεχνία ο άνθρωπος, εκεί κοντά ήτανε, βλέπαμε, μιλούσαμε και τα ίδια μου έλεγε και εκείνος. Γενικώς και δίπλα και παραδίπλα και όλοι. Το δικό μας ΠΑΟΚ λοιπόν, αυτό να που φεύγαμε, κάναμε κοπάνες από το σχολείο, που μαζεύαμε το χαρτζηλίκι μας όλη την εβδομάδα να πάμε την Κυριακή στην Τούμπα, που λέγαμε 1000 ψέματα, είμαι άρρωστος, δεν μπορώ, δεν κάνω για να πάμε εκεί, που πηγαινερχόμασταν με τα πόδια, που μεγαλώσαμε έτσι, δεν θα μας τον κάνετε όπως θέλετε εσείς. Το δικό μας ΠΑΟΚ τον έχουμε στην καρδιά μας. Για να μας ξεριζώσετε την καρδιά, τότε θα πάρετε τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα πρέπει να κάνετε. Αυτό θα πρέπει να καταλάβετε εσείς εκεί, που νομίζετε ότι είναι όλοι μαριονέτες. Γεια σου, Τσουκρίδα. Σε ευχαριστώ. Που νομίζετε ότι θα παίξετε με την ψυχή χιλιάδων ανθρώπων. Όχι λοιπόν.
Εδώ είναι ο δικός μας ο ΠΑΟΚ και όπως είπες πριν, μην τολμήσετε ούτε καν να σκεφτείτε ότι θα ρίξετε τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω και ακόμα και την αφαίρεση βαθμών. Γιατί εκεί το πάτε. Φιλιά! Όλοι, γεια σου Τσουκνίδα! Πριν και ο Απόστολος. Να σε καλά, bye, να σε καλά, bye, σε ευχαριστώ. Bye, bye. Σε ευχαριστώ. Bye, bye. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε, πάμε στις γραμμές να ανοίξουμε για ακόμα ένα τεταρτάκι 20 λεπτά να μιλήσετε εσείς. Τα είπα εγώ στην αρχή. Τα λέω για αυτούς που μπήκαν μετά. Όποιος σκιάζεται, όποιος φοβάται, όποιος λιποψυχεί, να βγει να μας το πει. Οκ. Okay. Αυτά έθρεψαν τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Αυτά τον έκαναν θηρίο. Αυτά τον έκαναν δυνατό. Αυτά τον έκαναν που είναι. Αυτό που είναι σήμερα. Άρα, κανένας φόβος. Κανένας κλονισμός. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να πω να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά στο ebuy.gr που μας ακούνε και μας στείλαν χαιρετίσματα και έχουν βάλει στο μαγαζί και ακούνε εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 77 που είναι υπέροχη και εξυπηρετικότατη και με το χαμόγελο στα χείλη. Ό,τι σερβις θέλετε σε τάμπλετ, σε λάπτοπ, σε κινητά, σε γκατζετάκια, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Με το χαμόγελο στα χείλη και εξαιρετική. Ο Δημήτρης και η υπόλοιπη εκεί παρέα. Εκεί όπως φεύγετε μετά τον Παμπουκίδη, μετά την Ηλεκτρονέτ, στην ευθεία πάνω στον κεντρικό δρόμο, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Τους χαιρετώ και τους φιλώ. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Έχω να θυμίσω ότι στο αμφιθέατρο Βεργίνα, στο θέατρο Βεργίνα, έρχονται Χατζηγιάννης και Ασλανίδου, δύο εξαιρετικές φωνές, δύο πραγματικά εξαιρετικές φωνές. Τη Μελίνα Ασλανίδου έτυχε να τη δω πριν λίγα χρόνια πάλι στο Βεργίνα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, τρομερή εντύπωση. Στο Χατζηγιάννη δεν τον έχω δει live, τα πάω τώρα. Να πάτε κι εσείς 491-291 για προπόληση εισιτηρίων και στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Εκεί στο αμφιθέατρο Βεργίνα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε να παίξετε στο καζίνο. Είναι ξεχωριστός χώρος. Το τονίζουμε αυτό κάθε φορά και το λέμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Ναι! Καλημέρα σας! Έλα Κωνστάκη, καλημέρα. Oh, καλώς το ναι! Καλώς το Βασίλη. Έλα ακούγα. Λοιπόν, επανεισέβομαι από καιρό. Μου έλεγες ότι η εκπομπή σου δεν είναι για πολιτική. Αναγκάστηκες τώρα όμως και την κάνεις και για πολιτική. Όχι. Γιατί. Περίμενε. Καταρχήν δεν αναγκάζομαι τίποτα και πουθενά από κανέναν. Δεν μ' αρέσει το ρήμα. Συγγνώμη, έτσι. Αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων και από κανένα βέβαια. Ούτε, δεν υπάρχει το ρήμα αναγκάζομαι. Αυτά που λέω τώρα τα έλεγα ναι. και τις προηγούμενες μέρες και τους προηγούμενους μήνες τα έλεγα και για τους προηγούμενους. Σωστό, μπράβο. Δεν άλλαξε κάτι τώρα, έλεγα πάντοτε. Πολύ σωστά. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι, ούτε η εκπομπή έγινε πολιτική. Όχι, βεβαίως. Ναι. Ούτε και εγώ τη θέλω πολιτική. Όμως εκ των πραγμάτων, υποχρεωτικά εμείς θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε με τον τρόπο το δικό μας, το πολύ όμορφο τρόπο, γιατί φυσικά. Πραγματικά αυτός ο τρόπος του κόσμου χτες, μπράβο, έληξε συγκράτεια, εγκράτεια τα πάντα. Δηλαδή, μέσα στο γήπεδο, αυτοί, όπως είπε και ο Γκαγκάτσης, ζητούσαν αυτό το αυτονόητο να αυτοκαταστροφούμε. Έτσι μόνο μπορούν να μας ρίξουν στη β' κατηγορία. Βασίλη μου, γι' αυτό έβγαλαν την απόφαση 6 και 5, για να εκραγεί ο κόσμος, για να μπουκάρει μέσα, για να κάψει, να καταστρέψει, γιατί πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας ρίξουν και πάλι στο μείον 5, στο μείον 6, στην εσωστρέφεια. Έτσι, στην Φαγωμάρα, καταλαβες. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε τώρα δευτεριάτικα 6 ώρα το απόγευμα, Βασίλη μου. Γι' αυτό έγινε, κατάλαβες. Ο σκοπός τους ήταν πολύ πετυχημένος, όμως να ξέρουν ένα πράγμα, ότι στους παοξίδες τώρα τελείωσε. Όσο υπάρχει Βαν Σαββίδης, εμείς τον σεβόμαστε, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε που θα βλάξει πρώτα τον ΠΑΟΚ και μετά τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί για μας ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας από εμάς. Ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει ιδέα, παραμένει τα πάντα για το λαό του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω το εξής. Κύριοι, θα πρέπει μέχρι το βράδυ το αργότερο να έχετε πάρει θέση όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και οι Μακεδόνες. Ακριβώς. Μιλάμε για Μακεδόνες, δεν μιλάμε για Πειραιώτες. Όλοι. Τώρα διάβασα την ανακοίνωση του Συνδέσμου Γρεβενών. Για τον δικό τους. Δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλονίκης, παιδιά. Αυτό δεν αφορά μόνο την Τούμπα, τη Νέα Ελβετία, την Καλαμπαριά και το Χορτιάτη και την Ξηροκρήτη. Αφορά όλη τη Μακεδονία.
Όλοι. Για... Όπου υπάρχει ΠΑΟΚ. Όλη την Ελλάδα αφορά βασικά. Αλλά τέλος πάντων. Ένας λόγος είναι παραπάνω τη Μακεδονία, γιατί ήταν αυτοί που θα ερχόταν και θα λύναν το θέμα του Μακεδονικού, θα λύναν το θέμα της βίας στα ποδόσφαιρα, οπότε καλό θα είναι να πάρουν θέση και όχι να παίζουν στις πλάτες του λαού, γιατί αυτό που έγινε χτες, μόνο αυτοί μπορούσαν να το καταφέρουν. Η συμμορία για μένα, δεν ξέρω αν ακούγεται λάθος στο σταθμό, η συμμορία των Αθηνών, όχι ονόματα, η συμμορία των Αθηνών προσπαθεί να μας καταστρέψει. Όσο όμως υπάρχει ο Πόντιος, μαζί του και ο λαός, να θυμάστε ένα πράγμα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε καθαροί, είμαστε δυνατοί και έχουμε το δίκαιο μαζί μας. Δεν φοβόμαστε. Τέλος. Είμαστε ο ΠΑΟ. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να κλείσω ότι θέλω να πω σε αυτούς της Αθήνας συγκεκριμένα, οι οποίοι περιμένουν την καταστροφή μας, ότι θα τους γίνουμε ο εφιάλτης και τους ήδη τους έχουμε γίνει. Ας ψάξουν άλλους τρόπους να μας καταστρέψουν. Εμείς δεν πρόκειται, όσο υπάρχει Βαν Σαββίδης, να αυτοκαταστραφούμε. Γεια σου Βασίλη μου, σε φιλώ. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να διευκρινίσω κάτι. Η εκπομπή ξέρετε ότι είναι πιο χιουμοριστική, είναι πιο χαβαλέ, είναι ψυχαγωγική. Μεν. Υπάρχουν μέρες που αλλάζουμε. Υπάρχουν μέρες που δεν μπορούμε σήμερα να έρθουμε να λέμε ανέκδοτα. Θέλετε. Μπορώ, αλλά δεν θέλω όμως. Είναι στιγμές που το καταλαβαίνουμε. Και είναι σημαντικό για μια εκπομπή να μπορεί να μεταβάλει το χαρακτήρα της ανάλογα με την ώρα, ανάλογα με την κρισιμότητα της στιγμής. Εγώ έτσι νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω σήμερα. Όταν νιώθω ότι απέναντι μου έχουν ετοιμάσει κάτι. Και εδώ και καιρό έχουν μπει στη μηχανογραφία, έχουν σκαρφιστεί όλο αυτό. Το είδαμε. Όταν φωνάζαμε πριν την κλοπή ότι ξέρετε, θα μας κλέψουν το πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουν με άλλον τρόπο, ανέντιμο, βρώμικο. Μου λέγανε, έλα τι είναι αυτά που λες, ξεσηκώνεις τον κόσμο και στη φαντασία σου. Όταν λοιπόν ήρθε το τρύπημα από τον κίτρινο και τον κόκκινο και με τη Σερπαντίνα και με το θέατρο και με τη δίθεν τρομοκρατία με τη φωτογραφία 0-0 βγαίνουμε να παίξουμε, ένα 0 δεν βγαίνουμε. Ο άλλος που τον χτύπησε η ανοιχτή χαρτοτενία, η Σερπαντίνα στον ώμο και έκανε τον πεθαμένο, έπαθε βροχοκύλι, έπαθε αιμορροίδες, έπαθε πλατυποδία, έπαθε οτίτιδα, έπαθε κεφαλικό και έτρεχε με τα κολάρα στο διαβαλκανικό. Τότε λοιπόν, τότε συμφώνησαν μαζί μας. Σας λέμε λοιπόν και τώρα, απέναντι, επειδή έχουν και κυλιούνται στο βούρκο και έχουν να αντιμετωπίσουν χιλιάδες κατηγορίες, πολύ σοβαρά πράγματα, έπρεπε να βρουν να βάλουν κάτι. Και με αυτό πήγε και ο Μπούλης και στην κουβέντα έτσι στο Big Four. Αυτό πήγε και βρήκαν του πιεσί και ποια Ξάνθη. Αν ήθελε ο Σαββίδης να πάρει την Ξάνθη, ρε παιδιά, θα έστελνε έναν ανιψιό του να την πάρει την Ξάνθη ή να πάρει ένα ξενοδοχείο. Δεν πήγε ένα ξένο, άγνωστο τελείω. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται. Πάμε στι γραμμέ. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώ το παιδί, καλώ τον, έλα ξενοφών. Λοιπόν, Κωστή, δύο λόγια θα πω και θα κλείσω για να μην κρατάω γραμμές. Πάω ξα δύσκολα, πάω κάρα στα... Πάω ξα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Φυσικά. Επιτρέπετε να πέσεις επί του βάλτε να σηκωθείς. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα. Αυτούς που έδιωξαν από την Επιτροπή δεν μπορεί να τους βρει κάποιος να τους μιλήσει. Τι να μιλήσει. Ο ένας δεν πήγε καθόλου από αυτούς που ήταν. Όχι, που ήταν να πάει εχθές, δεν πήγε καθόλου. Ο άνθρωπος ντράπηκε. Τι να πει. Μιλάμε τώρα για καρικατούρες. Μιλάμε για Mickey Mouse κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Κάποιος να τους βρει και να βγουν δημόσια να μιλήσουν. Και να πούνε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί αυτό που πάνε να κάνουν είναι η χειρότερη δουλειά που έχουν κάνει ποτέ στον ΠΑΟ. Μία ακόμα. Εδώ υπάρχει μεθόδευση χειρής του είδους. Και βρίσκει και χειροκροτητές, έτσι. Τον κάθε καημένο. Ας μην βιάζονται. Δεν ξεμπερδέψανε. Και θα τον βρούνε μπροστά. Ακριβώς. Αν νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν μαζί μας, πλανώνται πλάνη νυκτράν. Τώρα ξεκινάμε όλα τα ωραία. Ζουμουσού αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Ο ΠΑΟΚ δεν πέφτει με τίποτα. Σε χαιρετώ. Και δεν μας πέφτει με τίποτα. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Γεια σου ξενοφόντα, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, σας ακούμε. Παρακαλώ. Όχι, πάμε εδώ, στον επόμενο. Καλημέρα σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον.
Τι γίνεται? Ο, είσαι ο Τσούμπας. Έλα ρε Τσούμπα, έλα ρε Τσούμπα, πού είσαι Τσούμπας girlfriend? Έλα αγοράκι μου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε αδερφέ. Καιρό έχουμε να πούμε. Καλώς στο Λονδίνο. Ακούω, άλλαξες. Ναι αγοράκι μου, ναι, δεν σας αποπέρνω, δεν σας αποπέρνω, αλίμονο, μην το πάρεις έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, όχι, πώς το είπες, πριν κάτι είπες στον προηγούμενο, δεν είναι ενοχλημένοι, είναι υπονεμένοι από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτοί που οι υπόλοιποι που παραμιλάνε και κουκορίζουν. Είπα οι καημένοι. Οι καημένοι, ναι. Υπονεμένοι, υπονεμένοι από τον ΠΑΟΚ. Okay. Λοιπόν, το πρόβλημά τους είναι ότι δεν θέλουν Κωστή να έρθουν να παίξουν στην Τούμπα σε κάτι μέρες που είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, ότι δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το γήπεδο. Τρέμουν τα ποδαράκια τους. Αφήστε την ομάδα να μιλήσει στο γήπεδο. Ο λαός από την... καλύτερα που αντέδρασε και έτσι, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα μπορούσε να αντιδράσει πολύ χειρότερα. Εντάξει. Θα μπορούσε βγήκε, να αντιδράσει... βγήκε με ένα σφύριγμα. Ας δικαιολογήσω. Είπαμε, εγώ δεν θα σφύριζα, αλλά ελάτε λίγο και στη θέση του κόσμου, παιδιά. Κωστή, όταν βγαίνει αυτό το πράγμα 6 και 5, 5 λεπτά μετά το ματς, αυτοί άλλο περίμεναν. Περίμεναν να μπουν μέσα, να τα κάψουν, να. Λυπούμαστε που τους χαλάμε τη μανέστρα. Αυτό ήθελαν και με τη χαρτοτενία τότε και με την κλοπή, με τον μπουφάν το βγαλμένο, με τη φωτογραφία. Αυτό ήθελαν. Δεν τους κάθεται. Έτσι. Παλεύουν με κάθε τρόπο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Το ότι κάηκε ένα περιπολικό προχθές έξω από το γήπεδο, έξω από το ΆΚΑ, κουκουλίτσα έτσι. Ούτε κούφι, παιδιά, πουθενά. Δεν είναι. Ναι. Σαν να κάψαν τον Ιούδα σε κάποια γιορτή, να πούμε Πάσχα. Έξω από τις εκκλησίες. Και δεν ήταν τυχαίο 4 μέρες πριν ξεκινήσει όλο αυτό, αλλάξανε 3 μέλη. Όχι. Τι τυχαίο ρε παιδιά. Και τι έκανε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Παιδιά, το λέμε από την αρχή, το λέω και σε ένα Κώστα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτή η επιτροπή φτιάχτηκε, λέω ένα ρήμα λίγο αδόκιμο, για να μην πω δημιουργήθηκε, συντάχθηκε, δεν τέλος πάντων. Αυτή η επιτροπή φτιάχτηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό. Να πάρει αυτή την απόφαση, να ακολουθήσει την εντολή που της είχαν δώσει. Ο Αυγενάκης που την έφτιαξε, την εντολή ο Αυγενάκης την έχει πάρει από τον Βαγγέλα και έτσι έχουμε αυτή την επιτροπή η οποία πήρε αυτή την απόφαση. Που δεν είναι απόφαση, είναι γνωμοδότηση. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο κάθε παοξής από τη μεριά του και όλοι μαζί με όμορφες κινήσεις και ήρεμα πράγματα, πίεση παντού. Να φύγει ο κύριος υπουργός. Δεν μας κάνει. Δεν τον θέλουμε. Δεν μπορεί σε αυτή τη θέση. Ακριβώς. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Επιτέλους αυτή η πόλη κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει και να ζητήσει. Φτάνει πια. Αυτό είναι που ενόχλησε, Κωνσταντίνε μου. Ότι αυτή η πόλη μέσα από τον ΠΑΟΚ σήκωσε κεφάλι. Όχι απλά αντέδρασε σε όλο αυτό που τις είχαν ετοιμάσει τόσες δεκαετίες. Όχι απλά έβγαλε αντίδραση. Όχι απλά πλήθυνε τον κόσμο της η ομάδα. Αλλά σήκωσε κεφάλι, διεκδίκησε και κατέκτησε. Το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι που ενόχλησε. Όπως το είπες πριν, καθαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το κυριότερο έτσι, καθαρά. Τους δείξαμε ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος. Γι' αυτό έχουν τρελαθεί. Σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε να πάρουμε αυτές τις 4 γραμμές και τέλος, να μην φάμε τον χρόνο των παιδιών. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Κοβέ, έλα αδερφέ. Τι κάνεις, καλά. Δόξα τω Θεώ, Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτό που σας είχα πει και την επομένη της κλοπής. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Εγώ θα ήθελα να παροτρύνω όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να αναλάβουν τη θέση, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να όσοι έχουν επαφές με βουλευτές, με πολιτικούς, με οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο να στέλνουν όλοι μηνύματα συμπαράστασης και να τους θέσουν πρώτων ευθυνών τους. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι μεγάλος και πιστεύω ότι αυτό δεν θα περάσει. Ο καθένας από τη θέση του θα βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Εγώ τουλάχιστον αυτό πράττω. Ακριβώς. Πραγματικά. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αθήνα, επειδή χθες μίλησα με ένα φίλο μου ΑΕΞΗ, γύρισε και μου είπε ότι σε ό,τι αφορά μου λέει το θέμα λέει του Ρώσου, δεν το παίρνουν λέει πίσω, γιατί λέει, είναι λέει Ρώσος. Λέω γιατί το λες αυτό ρε, του λέω. Μου λέει γιατί, μου λέει, όταν ήταν λέει να μπήλε στη Βουλή, τους έχουν δασκαλεμένους όλους τώρα κάτω, όταν ήταν να μπήλε μάθαν στη Βουλή, το πείμα, ναι. Αρνήθηκε την ελληνική υπηκότητα, την δημόσια υπηκότητες, οπότε είναι λέει πήρε τη ρώσικη. Ναι. Εδώ που ήρθε λέει στην Ελλάδα, την πήρε τη μισένη και λέει την ελληνική υπηκότητα.
Και αυτό άμα, είναι άμα... η καραμέλα. Ναι, ναι, βρήκαμε, βρήκαμε να πούμε. Και η μεγάλη τους αγωνία. Έλληνας, πόντιος, αυτοί οι Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες. Οι πόντι είναι πιο Έλληνες από πολλούς αυτοί που ήρθαν. Από τις αλυσμόνιδες πατρίδες. Ο Νταλγκάς τους τώρα, Κωστή μου, είναι ποιος θα πάρει τους βαθμούς, λέει, από το πρωτάθλημα που, για τους αγώνες που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Α, έτσι. Κατάλαβες. Έγινε. Να τους δώσουμε και βαθμούς Κελσίου και μοιοπίας, άμα θέλουν. Γεια σου, Κοβέ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Μην παίρνουμε σε τέτοια. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Πιο Έλληνες από πολλούς αποδάφτους. Οι Έλληνες του Πόντου. Με προσήλωση. Με πίστη στις παραδόσεις. Στη θρησκεία. Στις αξίες, στις αρχές τους. Μην πιάσουμε τώρα, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία καν. Το Ρώσος ήταν 100% για να τον προσβάλλουν. Και στο πρόσωπό του προσέβαλαν εκατομμύρια ψυχές. Και χαμένες που δεν είναι ζωή και τους απουγόνους αυτών των ανθρώπων. Άκου Ρώσος, ο Πόντιος, σας γλεντάει ο Πόντιος. Σας γλεντάει, αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε και γι' αυτό πονάτε. Πάμε, καλημέρα, ναι! Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, σ' ακούω πολύ στο βάθος. Λοιπόν, όχι, όχι, κανονικά, κανονικά, Εφραίμ είμαι. Έλα Εφραίμ, λοιπόν, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Επειδή είπες να πάρουν τηλέφωνο αυτοί που φοβούνται. Δεν είπα αυτό. Ναι, όχι, αυτοί που φοβούνται να πούνε ρε παιδί μου κτλ. Ένας από αυτούς που φοβούνται είμαι και εγώ. Ναι. Φοβάμαι Κώστα, φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι ότι όλη αυτή η κίνηση που κάνουν εκεί κάτω θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς. Αγόρι μου. Φοβάμαι πάρα πολύ. Καλά, ναι, το ναι. Καλά το πήγες. Ναι, και επειδή φοβάμαι πάρα πολύ, ναι. Επειδή ξέρουν ότι οι οικογένειες δεν σπάνε, είναι μια γροθιά, έτσι, έτσι. Και δεν μπορούν να βρουν αντίδοτο, δεν μπορούν να βρουν αντίδοτο, ας γυρίσουν λίγο πίσω, θα σκεφτούν ότι η Βόρεια Ελλάδα τους ταΐζει μια ζωή και κυριολεκτικά. Ακριβώς. Και μεταφορικά. Αν δεν τους ταΐσουμε θα ψοφήσουν. Να βάλουν μυαλό. Έτσι. Και όσο για τα υπόλοιπα προσπαθούν να βρουν τρόπους και έτσι λες, βλέπουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πειράζει. Ο καιρός θα δείξει. Εμείς είμαστε δυνατοί. Δεν πάμε πίσω. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Έλα, ρε φιλάδε. Έλα, Κωνσταντίνε, έλα, αγοράκι μου. Έλα Καραγιάννη. Γίνεται καλά. Καλά, αδερφέ μου. Καλά. Λοιπόν, φίλε, χθες η Τούμπα ήταν μια χαρά για όσους λένε. Έτσι, γιατί μη σπάμανε λοιπόν. Και φώναξε παρόλο αυτό που άκουσε. Γιατί είχε μαθευτεί στα πρώτα 5 λεπτά, το είχε μάθει όλο το γήπεδο. Είπαμε, δεν ήταν τυχαίο που βγήκε 6 ώρα. Και φώναξε κατά της Αθήνας και συνθήματα και τέτοια. Μια χαρά ήταν και η κερκίδα. Προσπάθησε. Και ότι τώρα κάποιοι χειροκρότησαν, κάποιοι ενώ εγώ δεν χειροκρότησα καθόλου. Και κάποιοι άλλοι απλά αποδοκίμασαν. Τι να, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, μα δεν είναι. Θα τα βάλουμε με αυτούς οι οποίοι. Είναι δικαίωμά τους. Είδαν κάτι που δεν τους άρεσε. Okay. Σκεφτείτε λίγο την ψυχολογία του κόσμου. Δεν ήταν μια φυσιολογική μέρα χτες. Δεν είδαν απλά μια κακή εμφάνιση, έτσι. Δηλαδή, πολύ φυσιολογική αντίδραση ήταν. Ακριβώς. Γιατί δεν παίξανε όπως θέλω σαν ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Το ότι κλείστηκε η ομάδα και ότι να φύγουν ή να κάνουν. Δεν είπαμε αυτό. Ούτε απαξιώνουμε, ούτε αποδομούμε, ούτε τίποτα. Ναι. Πρέπει να αντιδράσουμε. Αν δεν αντιδράσουμε θα είμαστε έρμια. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. 100%. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Πρέπει να κινηθούμε να κάνουμε κάτι, όχι μονολόγια. Αυτοί οι κύριοι που βγαίνουν κάθε φορά στα ραδιόφωνα πριν τις εκλογές, θα βγει κανείς τώρα να μιλήσει? Να. Να βγουν και να πούνε εμείς φεύγουμε από αυτό το κόμμα. Θα βγει να μιλήσει κανείς. Ναι, θα περιμένουμε. Πάρει στις δημοσιογράφοι, δεν μιλάω εσένα προσωπικά, τηλέφωνο σε κανένα από αυτούς που θέλουν προεκλογικά, που μας τα κάνανε τσουρέκια και στέλνουν και μηνύματα στα κινητά μας και μας δίνουν τηλέφωνα, ναι, για να τους ψηφίσουν. Για να τους δούμε. Θα βγει, θα πάρετε να βγάλετε κανένα στο ραδιόφωνο. Εδώ όλη η Θεσσαλονίκη τα ραδιόφωνα θα πάρει. Για να δούμε. Ήπειρο, Αρένα, Μαρένα, Μετρόπολης, Κατόπολης, όλα. Θα βγει κανένα να πάρει κανένα τηλέφωνο, να βγάλει κανένα κουφάλα δέντρου. Να μας πούνε τι. Περιμένουμε, τίποτα. Να δούμε. Τι θα μας πούνε. Τώρα το τριήμερο που έχουμε την αγρότικα, τι θα κάνουμε, τίποτα. Άμα είμαστε στις πολυθρόνες, φίλε, και δεν σηκωθούμε, δεν κάνουμε καμία κουφάλα. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Όσοι θέλουν θα σε κάνουμε. Κατάλαβες. Έτσι δεν γίνεται. Και στόχος, όπως το έχουμε καταλάβει όλοι, είναι ένας.
όχι τόσο το κακό του ΠΑΟΚ, όσο να πληγεί ο Σαββίδης. Ναι, βρε. Όταν βγαίνει τώρα η ανακοίνωση και λέει κοιλίδα, λέει ο Σαββίδης για την ιστορία του. Αυτός την άλλαξε την ιστορία. Έτσι. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Όλοι ενωμένοι, έτσι. Μόνο έτσι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το παιδί. Λοιπόν, δεν θα με διακόψεις, δεν με ενδιαφέρει, γιατί... Δεν είμαι καταρχήν, όχι γιατί έτσι επενδυτικός, περίμενε. Το όνομά σου πρώτα πρώτα. Κώστας, λέγομαι ο Κοζάνη. Ωραία. Άκου τώρα. Ναι. Θα είμαι σύντομος, αλλά έχω αρκετά να πω. Ναι. Σύμφωνα με το προηγούμενο που είπε ότι ταΐζουμε τους Αθηναίους, ναι, είναι γεγονός. Εγώ κάνω δήλωση και ο κάθε Βορειοελλαδίτης που παγώνει το χειμώνα με τα ίδια φοροτεχνικά, πώς το λένε, κριτήρια. Ναι. Εγώ πληρώνω 2-2,5 χιλιάρικα για θέρμανση, το Αθηναίος πληρώνει 400 ευρώ. Σωστό. Είναι ίση μεταχείριση. Όχι βέβαια. Τι είναι ίση μεταχείριση. Τι είσαι. Κομπινεζό φοράνε όλοι οι βουλευτές μας της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Κομπινεζόν φοράνε. Γίνομαι έξω φρενών με αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είναι ίδιοι, ξυπνήστε Μακεδόνες. Ξυπνήστε, το λέω και τρελαίνομαι. Λοιπόν, στο διατάφτα. Έπρεπε να παρέμβει μέχρι τώρα ο εισαγγελέας, όχι μέχρι τώρα, εκείνη την ώρα που βγήκε η απόφαση, για το ποιος είναι υπεύθυνος που ανακοινώθηκε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα, 6 ώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ με μια γεμάτη τούμπα. Ποιος εισαγγελέας έχει τα κότσια για να το κάνει αυτό. Και στέκομαι σε αυτό. Υπάρχουν καλοί εισαγγελείς, υπάρχουν καλοί δικαστές. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν θέλουν, φοβούνται. Γι' αυτό και επειδή ήρθαν ξένοι διαιτητές και έχει βελτιωθεί η διαιτησία τόσο πάντων όσο έχει να κάνει με τις αποφάσεις τους και τους σέβονται τους ξένους διαιτητές γιατί τους αυτό φοβούνται. Δεν μπορούν να ανεχτούν. Να έρθουν και ξένοι δικαστές! Για εκεί πάνω. Έγινε! Και ξένοι δικαστές. Να είσαι όχι, καλά! Κάτι ακόμα. Ναι, κάτι κάνε επίλογο, σε παρακαλώ, έχουμε τελειώσει. Κάνε επίλογο, ναι, πήρες τελευταίος. Πάρε αύριο να μιλήσεις όση ώρα θες, πάλι αρχή. Έλα. Όχι, αυτό που θα πω είναι σημαντικό. Σε ακούμε. Έπεσες, μόνος σου έπεσες. Μόνος σου έπεσες. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τέλος εκπομπής. Πάρε φίλε, αύριο από τις 8.30 έχουμε μια μισή ώρα ανοιχτές γραμμές. Μια μισή ώρα. Έτσι, τώρα έχουμε μπει στην ώρα των παιδιών. Είναι, πρέπει να φύγουμε. Έρχονται ο Σταύρος Κόλκας και ο Μπάμπης Ματμανίδης, ψυχιατρίο. Σας ευχαριστώ σήμερα για όλη σας την στάση και τη συμπεριφορά. Θα ξαναπώ φεύγοντας. Αυτά μας έχουν κάνει πιο δυνατούς. Όλα αυτά. Επαγρύπνηση, εγρήγορση, ενωμένη απέναντι σε όλο αυτό. Και δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Κανέναν και τίποτα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Θα έχουμε και εκεί Κώστα Βασιλόπουλο φυσικά. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκι, ο χορηγός δεύτερης ώρας. Και Καυσόξυλα Φυτάς, Όλγας 206. Σας χαιρετώ. Bye, bye.